Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Ξεκινήσαμε Γιώργο Κότο. Τι, γιατί έχεις ένα αίσθημα ανικανοποίησης. Γιατί νομίζω ότι μη πάρει τα ακουστικά αυτή τη στιγμή. Αλλά... Όχι, ναι, με συγχωρείς. Συμβαίνει αυτό. Αλλά εντάξει. Πάμε. Με συγχωρείτε. Δεν ήταν ηθελημένο. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι γίνονται πίντες. Με υπονοβεύεις. Ναι, σαφώς. Χωρίς ακουστικά από πάνω. Λες και είμαστε DJs και χωρίς τα καλά τα ακουστικά δεν μπορούμε disc να... Disc jockey. Ναι, έτσι αλήθεια είναι αυτό. Disc jockey. DJ είναι την νεολαία. Για τους φίλους. Για τους φίλους σας λαμείς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Η εκπομπή All About Aris On Air. Παρέα με Γιώργο Γκάτο και Κωνσταντίνο Τσίψιο και φυσικά Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση των ήχων πίσω από την κονσόλα. Θα πάμε μέχρι και τις 7 με όλα τα θέματα της κεντρινόμαυρης ενημέρωσης σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και έραση τέχνη. Πριν πει αυτό που είναι πολύ σημαντικό, να πούμε ότι και είναι και ένας τρόπος για να συμμετέχουν οι φίλοι ακροατές στο FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526 για το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας σας με την εκπομπή σήμερα, όπου Παρασκευή κλείνουμε την εβδομάδα με φιλικό του Άρη στην Ολλανδία και φυσικά με την τελευταία έτσι αγωνιστική δράση του Άριστε επί Ολλανδικού εδάφους. Αύριο η αποστολή αναχωρεί για Θεσσαλονίκη, επιστρέφει και η προετοιμασία συνεχίζεται στην Θεσσαλονίκη επί Ελληνικού εδάφους για την τελική ευθεία μέχρι και το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Ξεκινάμε λίγο ανάποδα, ναι, να ξεκινήσουμε από λίγο ό,τι είχαμε αρχικά σχεδιάσει, γιατί πριν από περίπου 45 λεπτά με μισή ώρα ενημερωθήκαμε μέσα από το Facebook από την ανάρτηση του Πάνου Αλεξιάδη, ο οποίος είναι γενικός αρχηγός των Ακαδημιών του Άρη, αλλά και γιος του Αλέκου Αλεξιάδη, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη που αγωνίστηκε για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, χάθηκε σήμερα το πρωί και η τελευταία φορά που τον είδαν ήταν στην περιοχή της Μπότσαρη με την Αλεξάνδρεια, με Αλεξάνδρειας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310-83-38-300, το 6947-77-80-58 και το 6947-30-86-24. Θα το λέμε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Όποιοι έχουν δει κάτι, όποιοι γνωρίζουν και μπορούν φυσικά να δώσουν μια πληροφορία. Σήμερα το πρωί φορούσε μπορντό μπλούζα με γιακά, μπλε φασμένο παντελόνι και γυαλιά μοιοπίας. Και νομίζω ότι υπάρχει μια άμεση κινητοποίηση από όλη την οικογένεια του Άρη, αλλά και όχι μόνο για να βρεθεί ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα μέσα στο social media και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά σε αυτή την περίπτωση. Και είναι και από τις περιπτώσεις που το Facebook χρησιμεύει και ενημερωθήκαμε, αλλά και έτσι μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε κι εμείς ώστε να έχουμε έτσι αίσια εξέλιξη στην υπόθεση. Θυμίζουμε, δώσε μας λίγο άλλη μια φορά τα τηλέφωνα, Γιώργο. Δώσ' μου λίγο. 2310-83-83-00 και 6947-77-80-58 και άλλο ένα κινητό έχει 6947-30-86-24. Θα τα μεταφέρουμε τα τηλέφωνα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Όσοι έτσι μπορείτε και έχετε κάτι σε πληροφορία και μπορείτε να βοηθήσετε, να παρακαλούμε να το πράξετε άμεσα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο. Θα το αναφέρουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, βέβαια. Πάντα θα υπάρχει το μυαλό μας, ας πούμε, άμα υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση ή οτιδήποτε. Εννοείται. Θα σας ενημερώσουμε και εσάς μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. Η μέρα αγώνα σήμερα, τελευταίο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία και αύριο επιστρέφει και η αποστολή στην Ελλάδα μετά από περίπου 13 μέρες, 14 μέρες παραμονής στην Ολλανδική χώρα. Ναι, μία με 14, με 13 πάει, 13, μία με 13. Είναι τόσο, ουσιαστικά 2 εβδομάδες. Βγάλε τα μεταφορικά, βγάλε τα αεροπορικά. Την πρώτη μέρα που πήγαν και τελευταία που γυρνάνε, ναι, οπότε ουσιαστικά είναι 10 με 11 μέρες καθαρής προπόνησης. Ναι. Δύσκολος αντίπαλος, ο πιο δύσκολος που είχε ο Άρης μέχρι τώρα και που θα έχει σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας. Μιλάμε για μια ομάδα που τερμάτισε δεύτερη πέρσι και έχει ένα εξαιρετικής ποιότητας ρόστερ με αρκετά μεγάλα ονόματα γνωσμένης ποδοσφαιρικής αξίας πάντα. Πιο έτοιμη δεν ξέρω, από την άποψη ότι στα δύο προηγούμενα παιχνίδια κάποιοι εξ αυτών δεν αγωνίστηκαν και αναμένεται... Σε ρυθμό κυρίως πιο έντοιμο. Ναι, τώρα αναμένεται να κάνουν κάποιο ντεμπούτζο σήμερα, όπως ο Μπρούμα από τη Λειψία. Και γενικότερα βλέπεις ότι έχουν διάφορες επιλογές αυτοί. Περιμένουν το παιχνίδι
το οποίο δεν θα γίνει στο γήπεδό της, θα γίνει σε ένα προπονητικό κέντρο κάπου κοντά στο μέρος που βρίσκεται το Άρης αυτή τη στιγμή. Είναι ενδιαφέρον σίγουρα. Δεν ξέρουμε βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν θα έχει μετάδοση. Το πιο πιθανό είναι να μην έχει. Οπότε θα αρκιστείτε από τη ραδιοφωνική μετάδοση του Χρήσανθρου μέσα από το Λίμπερο και το live στο allaboutars.com. Και δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ το σημερινό παιχνίδι. Τι προσπαθεί ο Άρης να κερδίσει σήμερα? Κοίταξε, ο Άρης προσπαθεί σήμερα να κερδίσει ανέβασμα αγωνιστικό, ανέβασμα σε ταχύτητες και δυνάμεις. Εντάξει, τώρα είναι πιο δύσκολο να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα στην PSV από την Φορτούνα Σιτάρτ και την Γκράνδη, αλλά παρόλα αυτά ένα παιχνίδι είναι, ποτέ δεν ξέρεις το τι θα γίνει και τι πρόσωπο θα δείξει και η PSV. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει διαφορετικά και το παιχνίδι, θα το προσεγγίσει διαφορετικά ο Σάββας Παντελίδης, υπό την έννοια ότι. Θα είναι και πιο υποψιασμένο. Υπό την έννοια ότι την δεκάδα που θα ξεκινήσει βασική, πιστεύω ότι θα αγωνιστεί και τουλάχιστον για 60 με 65 λεπτά. Δεν θα βγουν ουσιαστικά στο ημίχρονο. Θα είναι από τα πιο δυνατά, ναι. Θα είναι... Ναι, νομίζω ότι θα μείνει ένα κορμό και θα γίνουν και πάνω αλλαγές. Εκτός από τον Έμαν, ας πούμε, που δεν νομίζω να μπει κάποιος εκ των Τσιλιγκίδη ή Αρβανίτη που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι μπορούν να γίνουν αλλαγή ξανά πάση στιγμή. Υπάρχει ένα ρόστερ να διαλέξεις. Αλλά πιστεύω ότι σήμερα το rotation κάπως θα μικρύνει. Δεν θα γίνουν αλλαγές στους 45, ξέρω, δεν θα αποχωρήσει τόσο μεγάλος αριθμός παιχτών. Και όσο πλησιάζουμε προς το πρώτο επίσημο, θεωρητικά πάντα μικραίνει το rotation στα φιλικά. Βλέπουμε για να υπάρξει και μια άμεση ομοιογένεια, γιατί χρειάζεται μια ομοιογένεια και να ξέρουν οι παίκτες τον διπλανό τους και το συμπαίκτη τους στο βασικό σχήμα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Και αυτό ίσως το δούμε σήμερα σε μεγαλύτερο βαθμό, όπως είπες, με την PSV. Κόντρα σε μια PSV η οποία, ξαναλέμε, είναι ποιοτική, έχει βάθος ρόστερ απίστευτο. Και σε 10 μέρες από τώρα έχει προκριματικά για το Champions League. Οπότε και εκείνη θα θέλει να δείξει πράγματα. Ναι, και η PSV θα θέλει να δείξει πράγματα. Και σύν της άλλης ότι μετά από τα δύο έτσι ήδη αποτελέσματα, τα οποία δεν τις βγήκαν και πολύ καλά στα φιλικά. Και αυτοί και οι ίδιοι το θέλουν. Ας πούμε, θέλουν να ανέβουν, να δείξουν μια καλύτερη εικόνα. Και σε αυτήν την και η ψυχολογία σε αυτή την εποχή. Γιατί κακά τα ψέματα, καμιά ομάδα δεν θα είναι έτοιμη στους πρώτους αγώνες σεζόν. Απλά θες ψυχολογία, θέλεις καλή φυσική κατάσταση, θέλεις. Πώς λέγεται, θέλεις, ας πούμε, παιδί μου, αντοχή, όλα αυτά τα χρειάζεσαι στην αρχή της χρονιάς και έχει κάνει κάποιες καλές προσθήκες, ας πούμε, όπως είναι αυτή του, όπως είπαμε νωρίτερα, του Μπρούμα, του αριστερού εξτρέμ από τη Γουινέα που πέρσι αγωνιζόταν στη Λειψία και στο γερμανικό πρωτάθλημα. Είναι ο Τόνι Λάτο, ο αριστερός μπακ της Βαλένθια που είναι δανεικός πλέον στην ολλανδική ομάδα. Ο Ιμπρέμα Φελάι που είχε αγωνιστεί παλιότερα στον Ολυμπιακό. Ο Χάμφρις που ήταν μαζί με την Εθνική Ολλανδία και αγωνίστηκε στους τελικούς εκεί στο Nationals League στην Πορτογαλία. Γενικότερα έχει ποιοτικούς παίχτες. Είναι σίγουρα ανεβασμένη η δυσκολία του σημερινού παιχνιδιού. Θέλω να πω εγώ. Κοίτα, και γενικότερα πάλι θα πω εγώ ότι δεν χρειάζεται να είμαστε πάνω από το πληκτρολόγιο μας και μόλις δούμε το πρώτο στραβό να αρχίσουμε πάλι. Εντάξει, μιλάμε για ένα δύσκολο φιλικό και στο οποίο εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι παίκτες του Άρη και από τα δύο πρώτα αποτελέσματα και από το ότι πλησιάζει και έχουν αρχίσει και παίρνουν ένα ρυθμό και έχουν αφήσει λίγο πίσω τους τις διακοπές, θα έχουν και έναν εγωισμό σήμερα ώστε να δείξουν και κάποια πράγματα παραπάνω, ώστε να μπορέσουν να είναι πιο αξιόμαχοι σε αυτό το φιλικό σε σχέση με τα πρώτα δύο παιχνίδια. Και είναι και ένα τελευταίο έτσι, ένα φινάλε Ολλανδίας. Είναι καλή η Ιόνη γενικότερα. Εντάξει, σίγουρα δεν θες να γυρίσεις πίσω με γκρίνια στην Ελλάδα, έτσι. Νομίζω ότι... Και το έχουμε αναγάγει σε θέμα, έτσι. Ποιο? Αυτό με την γκρίνια στο... το έχουμε αρχίσει λίγο και όχι αγχωνόμαστε, αλλά το σκέφτεσαι, ρε παιδί μου. Λες πω από τώρα εγώ να παίξουμε καλά, να πάει καλά, να κερδίσει, να του ρίξει τρία γκολ την παίζουμε. Το σκέφτομαι γιατί έχω μπροστά μου το live το σημερινό. Που μπορεί ο κόσμος που δεν θα έχει ιδέα να μπαίνει και να γράφει, ας πούμε, ότι ξέρεις τι πράγματα είναι αυτά. Που μπορεί να μην το έχει δει. Και εγώ θα μπαίνω και θα γράφω. Θα μπαίνω και θα γράφω. Τι είναι αυτά, Γιώργο Γκάτο? Γιατί δεν παίζουνε? Με ψευδόνυμο, απλά, με τσιπ 17 για να μην είναι 3, ξέρω, γιατί θα είναι πιασμένο.
Το τσίπ ανάποδο, ξέρω εγώ. Κάτι βάλει τέτοιο. Πάντως, ναι, αυτό είναι το θέμα. Το δικό μου. Γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε. Δεν το βλέπουμε από προπονητική άποψη εμείς. Άλλα περιμένει ο Παντελής αυτή την εποχή. Ναι. Άλλα περιμένω εγώ, άλλα περιμένει εσύ, άλλα περιμένει ο κόσμος. Πάντως για μένα το σημαντικό είναι το τι θα δω την άλλη εβδομάδα με τον Ατρόμητο. Που είναι μια ομάδα πολύ πιο στα μέτρα της ΑΕΛ Μεσού και είναι ουσιαστικά 7 μέρες πριν τον πρώτο προκληματικό αγώνα. Εκεί είναι το δυνατό crash test στα δικά μου τα μάτια. Πώς δεν έκλεισε και ένα φιλικό με τον Ατρόμητο και η ΑΕΛ Μεσού, αφού είναι. Θα παίξουν όλοι με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος παίζει με την Nottingham Forest, κάτι ναι. Τέτοιο κάνει αυτές τις μέρες. Τώρα δεν θυμάμαι, σήμερα είναι, αυτές τις μέρες κάτι είναι τώρα κοντά. Αυτό το μήνυμα σε σένα έτσι. Όχι. Γιατί λέω Γιωργάρα και λέω, τι Γιωργάρα. Είναι που βλέπουμε την εκπομπή. Στείλε δύο κιλά Κάσιους. Λοιπόν, FM κοινό το μήνυμά σας στο 54526. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε κι εσείς για το σημερινό φιλικό με την PSV Eindhoven. Βλέπω τώρα αυτή την είδηση ότι σταμάτησε ο Κράουτς. Και είχα την εντύπωση ότι ο Κράουτς έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά εντάξει, με 38 χρονών. Ο οποίος Κάρτς. Μην πει στη συγκεκριμένη δήλωση που έκανε. Ναι, αυτή σκέφτηκε. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ξέρουμε όλη τη δήλωση έκανε. Είχαμε. Και τι ανεβάζει και ότι τσιπάς και όλοι τα ξέρουμε αυτά. Εντάξει, θα τα αναφέρουμε προς το τέλος. Καλύτερα είναι, ναι, καλύτερα είναι καν να μην αναφερθούν. Πάνε αν θέλεις λίγο σε αυτό με τα εισιτήρια. Ναι, να δούμε λίγο την ανακοίνωση. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είχαμε νωρίτερα μια ανακοίνωση από τον Super 3. Ο σύνδεσμος ανέφερε έτσι μερικά πράγματα για τα εισιτήρια. Ότι παρέλαβε και διαθέτει τα εισιτήρια του ευρωπαϊκού αγώνα του Άρη με την ΑΕΛ Μεσού για την θύρα 3 στην τιμή των 15 ευρώ. Και κάνει και μια έκκληση στον κόσμο για να μπορέσει έτσι όσο και περισσότερο γίνεται να βρίσκονται στη θύρα 3. Σκέψου ότι ήδη 5.200 ναι, οπαδοί του Άρη έχουν κλείσει το δικό τους διαρκείες, οπότε έχουν εισιτήριο αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Και γενικότερα προχωράει η αγορά εισιτήριων διαρκείας. Ανεβαίνει, ας πούμε, από τις τελευταίες μέρες μετά την έναρξη της διάθεσης των εισιτήριων. Ας πούμε, τη διάρκεια της χθεσινής μέρας φύγανε 200 εισιτήρια διαρκείας. Οπότε ο κόσμος πηγαίνει να πάρει τα εισιτήρια τα υπόλοιπα, παίρνει και αυτά μαζί. Mm. Αυτό οπότε κινείται καλύτερα. Γιατί είδαμε σε κάποια φάση πριν μια-δύο εβδομάδες που είχε κολλήσει, ανεβαίνουν λίγα-λίγα. Εγώ πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει αυτόν τον αριθμό των 10.000 και παραπάνω, ειδικά σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας στην επόμενο γύρο. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό αυτό το να περιμένεις μια πρόκληση για να πάρεις το εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν. Είναι μια παθογένεια ελληνική η οποία συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Βλέπεις ότι αν δεν γίνει αυτό που θέλουμε, δεν πάμε να αγοράσουμε εισιτήριο διαρκείας. Δεν σκεφτόμαστε δηλαδή ότι για να γίνει αυτό πρέπει να αγοράσουμε πρώτα εισιτήριο διαρκείας. Το κάνουμε πρώτα, το ζητάμε. Λοιπόν, λίγη σημασία έχουν τώρα οι δικές μας εκκλήσεις για τα εισιτήρια διαρκείας. Ο κόσμος θα δει αυτά που είναι να δει, θα κρίνει ο ίδιος και θα αγοράσει το εισιτήριο διαρκείας του για όλα τα τμήματα του Άρη, για όπου το νιώθει. Θα κλείσουμε σιγά σιγά το πρώτο μας ημίωρο, το οποίο ήταν και λίγο κουτσουρεμένο με τις διαφημίσεις, και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος. Αφού πρώτα σας πω. Ωραία, λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής All About Aris On Air. Ήρθαμε. Ήρθαμε μια φορά να βρίσκεις ένα, ήρθαμε. Γυρίσαμε. Ερχόμαστε. Να επιθυμίσω για ακόμα μια φορά τα τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση που ναι. Κάποιος έχει δει τον Αλέκο Αλεξιάδη από το μεσημέρι και μετά. 23 10 83 38 300, 6 9 47 77 80 58 και 6 9 47 30 86 24. Άμα δείτε τον Αλέκο Αλεξιάδη, μπορείτε να επικοινωνήσετε αυτούς τους αριθμούς. Επιθυμίζουμε ότι χάθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή της Μπότσαδη με Αλεξάνδρειας και φορούσε μπορντό μπλούζα με γιακά, μπλε φασμάτινο παντελόνι και γυαλιά μοιοπίας. Ας ελπίσουμε ακόμα για μια φορά ότι όλα θα πάνε καλά. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα το συνεχίσουμε να το λέμε για να ενημερώνεται όλος ο κόσμος. Τι ανοίγεις εκεί? Υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί και να βρέθηκε, απλά σε περίπτωση δεν έχουμε επιβεβαιώσει και δεν μπορούμε να το πούμε, οπότε... Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα σήμερα μια, ας την πούμε, συνέντευξη από τους συνεργάτες του Σάββα Παντελίδη, από τον Άκη Βάβαλη, τον Σάκη Παντελίδη και τον Αλέκο Ράντο.
οι οποίοι μίλησαν για την καλοκαιρινή προετοιμασία, για τον Σάββα Παντελίδη, για τους παίκτες, γενικότερα μίλησαν για όλους και για όλα, για το πώς κυλάει η προετοιμασία και για το επίπεδο που βρίσκεται η ομάδα, για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της διαχείρισης των παικτών στο στάδιο της προετοιμασίας, για το επίπεδο ετοιμότητας, γιατί καλός ή κακός αυτοί οι οποίοι κρίνουν περισσότερο από όλους μαζί με τον προπονητή την ομάδα είναι οι βοηθοί του προπονητή και οι άνθρωποι οι οποίοι γυμνάζουν τους ποδοσφαιριστές και είναι ικανοί μόνο να μας δώσουν εκείνη την δική τους ενημέρωση. Ναι, είναι τέτοιο. Είναι μέσα στην ομάδα κάθε μέρα. Είναι οι άμεσοι συνεργάτες του. Είναι οι άνθρωποι που βλέπουν τους αριθμούς, τις μετρήσεις, τα πάντα μέσα στην ομάδα. Αυτοί οι τρεις που αναφέραμε και προπονητής τερματοφυλάκων. Ουσιαστικά εμείς μπορούμε να κρίνουμε την εικόνα ενός φιλικού ή πόσο μάλλον την περιγραφή ενός φιλικού και αυτοί βλέπουν καθημερινά τα εργομετρικά, αυτά που χρειάζονται σε μια τέτοια εποχή για να ξέρεις πού κινείσαι, αν πας καλά, αν οι μετρήσεις είναι πεσμένες, πού είστε εδείς. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον όλα αυτά φαίνονται σε γραφήματα, έτσι. Εσύ νομίζεις ότι παίζουν με πάσεις και αυτοί παίζουν με αριθμούς από πίσω. Βλέπουν τους αριθμούς τι γίνεται. Εντάξει, δεν είναι. Και αυτές οι συνεντεύξεις αξίζουν να ακούσουμε και την άποψη αυτών των ανθρώπων, ρε παιδί μου. Έτσι. Θες να τη διαβάσουμε? Ναι, βέβαια, λίγο να στο ζουμί του. Όχι, γιατί μιλάμε για μια συνέντευξη η οποία κατεβαίνω και γενικότερα έχει αρκετά πραγματάκια. Μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά στο Λαμπαουτάρης. Ναι, ανέβηκε σήμερα το πρωί. Πάντως, να δούμε λίγο σε τι επίπεδο βρίσκεται η ομάδα από τους ειδικούς κυρίως. Ο Άκης ο Βάβαλης τονίζει πως η ομάδα είναι σε ένα ικανοποιητικό για την εποχή επίπεδο ετοιμότητας. Αναφέρει ότι οι απουσίες των παικτών και οι ελλείψεις που υπάρχουν σε κάποιες θέσεις επηρέασαν λίγο το πρόγραμμα της ομάδας. Αλλά όπως τονίζει και αυτός, καθημερινά βελτιώνονται. Αυτό είχε τονίσει και ο Σάββας Παντελίδης, ότι θέλει αυτή τη βελτίωση να υπάρχει από προπόνηση σε προπόνηση, από αγώνα σε αγώνα, και αυτό είναι το νόημα της προετοιμασίας. Αλλά λέει πως δεν είναι, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι δεν θα είναι 100% έτοιμο. Ουσιαστικά είναι αυτό που έχουν υποθεί και από τον ίδιο Σάββα Παντελίδη. Στη συνέχεια, η ερώτηση αφορά το Σάκη Παντελίδη, αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης των παιχτών σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Και λέει και ο ίδιος ότι οι καθυστερημένες προσελεύσεις των ποδοσφαιριστών, αλλά εξαιτίας των μεταγραφικών λόγων ή και αυτών των παιχτών που ήταν στις εθνικές ομάδες, όπως ο Κόρχουτ, ο Σκόπης που πλέον δεν ανοίξει τον Άρη, και ο Μπάσα, έπαιξαν και αυτό το ρόλο τους. Γιατί αυτοί οι παίχτες, ναι, μεν κουράστηκαν παραπάνω, ναι, μεν δεν είχαν περίοδο ξεκούρασης ιδιαίτερα μεγάλη. Και επίσης τονίζει ότι για να βγει ουσιαστικά η προετοιμασία και να ετοιμαστεί ο Άρης για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, η προετοιμασία δεν θα είναι 7 εβδομάδων. Δεν θα έχουν τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή τους ο Σάββας Παντελής και το τεχνικό του team για να προετοιμάσουν τους παίχτες. 7 εβδομάδες. 7 εβδομάδες προετοιμασία. Να τρέχεις 7 εβδομάδες και εδώ. Κουράστηκα. Εντάξει, όχι σε επίπεδο βασικού σταδίου, αλλά πάνω κάτω τόσο βγαίνει, μην νομίζεις. Και μετά δηλαδή. Μετά το πρώτο match, έτσι πάει. Θα συνεχίσει ο ρυθμός να είναι υψηλός. Το σπάμε σε κομμάτια και λέμε εντάξει, το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, μετά φεύγουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, δεν μας κακοφαίνεται τόσο. Ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές όλο το καλοκαίρι τρέχουν. Αυτό αναφέρει και στην ερώτηση που του έγινε για την νοοτροπία των ποδοσφαιριστών και για όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και στους δύο αγώνες της προετοιμασίας. Ο Σάκης Παντελίδης λέει πως αυτός είναι ικανοποιημένος προσωπικά, γιατί μπορεί η ομάδα να εμφανίστηκε ανέτοιμη στους αγώνες. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα, αλλά λέει από τον όγκο τρεξιμάτων και όσα είδε στα εργομετρικά είναι πολύ ευχαριστημένος. Ότι η ομάδα έχει κάνει πολλά τρεξίματα για αυτή την εποχή και λέει ότι είναι πολύ δύσκολο αυτές οι αποστάσεις να καλυφθούν σε αυτό το επίπεδο προετοιμασίας μέχρι στιγμής. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή όντως οι επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα είναι πολύ μικρό χρονικά. Ναι. Πρέπει, ξέρεις, κάπως να συμπυκνωθεί αυτή η προπόνηση που πρέπει να γίνει για να είναι όλα έτοιμα την πρώτη μέρα.
για να αυξηθεί και η ένταση και να γίνουν και οι προπονήσεις πιο στοχευμένες. Δηλαδή το τρέξιμο να γίνει πιο ακριβές, να υπάρχει γενικότερα η σωστή ένταση και που αρμόζει σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο. Ναι, γιατί για να μην καταπονηθούν και οι παίκτες σε επίπεδο να μην μπορούν να παίξουν στο πρώτο μάτς. Είναι σημαντικό αυτό. Και βέβαια να μείνει και το άλλο άκρο, να μην είναι άνετοι τελείως. Συν του ότι δεν προετοιμάζεσαι μόνο για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά προετοιμάζεσαι για μια μεγάλη χρονιά, για περίπου 10 μήνες αγώνων, για περίπου 45 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, αν περάσει ο Άρης στην επόμενη φάση. Έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλά παιχνίδια, ξέρεις, κάθε Σάββατο προς Σάββατο. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι πέρσι σε κάποια φάση το πρωτάθλημα το Δεκέμβριο είχε διακοπή ενός μήνα, φέτος ολοκληρώνεται 22-23 Δεκεμβρίου και το πρώτο Σαββατοκύριακο της νέας χρονιάς υπάρχει πάλι αγώνας. Δεν υπάρχει καθόλου ενδιάμεσα κενό έτσι χειμερινό. Είναι κανονικά. Πάει τρένο η ομάδα φέτος, ας πούμε. Από εκεί και πέρα η ερώτηση πήγε στον Αλέκο Ράντο, τον προπονητή των τερματοφυλάκων του Άρη, που ήρθε να αντικαταστήσει τον Αντώνη Λικούρη και ρωτήθηκε σχετικά με το επίπεδο των τερματοφυλάκων της ομάδας. Τόνισε για τον Κουέστα πως είναι καλός και έμπειρος, ενώ μάλιστα έχει πολλές δυνατότητες σαν τερματοφύλακας. Επίσης τόνισε ότι είναι άτυχος που έπαθε αυτό που έπαθε και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, αλλά ευτυχώς, όπως είπαμε και χθες, δεν είναι κάτι τρομακτικό, γίνεται η δυνάμωση και θα είναι έτοιμο στο πρώτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα για τους υπόλοιπους δύο τερματοφύλακες, για τον Έμαν, τόνισε πως είναι εξελίξιμος τερματοφύλακας και θα βοηθήσει τον Άρη φέτος και πως αυτή η διάδα θα είναι πολύ δυνατή και θα ήθελε κάθε ομάδα να την έχει στο ρόστερ της. Ενώ για τους δύο μικρούς, τον Αρβανίδη και τον Τσιλιγκίδη που δοκιμάζονται ακόμα από την Παϊάρης και δεν έχουν υπογράψει κάποιο συμβόλαιο, τόνισε πως θα φανεί στο κοντινό μέλλον το τι θα συμβεί με τις περιπτώσεις τους. Είναι μια καλή διάδα τερματοφυλάκων, τολμώ να πω. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσει και για ακόμα τερματοφυλακά. Είναι ρίσκο, ναι μεν, αλλά δεν γνωρίζω αν θα συνεχίσει. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με ενδεχόμενη πρόκριση. Ναι. Γιατί αλλιώς είναι, ξέρεις, όταν έχεις περισσότερα χρήματα διαθέσιμα να κινηθείς στην αγορά, πώς με τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα πάει, δεν έχει σκοπό ο Άρης να κινηθεί για τερματοφύλακα. Γιατί αυτή την περίοδο έχουμε το θέμα του roster back. Αυτό θα είναι το roster μέχρι το δεύτερο προκριματικό γύρο με την ΑΕΛ. Να σε διακόψω λίγο, να βάλεις μια άνω τελεία, γιατί και σε άφησα κιόλας, με συγχωρείς που σε άφησα κιόλας λίγο έτσι σχεδόν μόνος, αλλά έψαχνα λίγο το θέμα. Βρέθηκε τελικά ο Αλέκος Αλεξιάδης. Λίγη ο εισαγωγικά συναγερμός και για την οικογένειά του και για τους ακροατές και αναγνώστες του Ολομπαουτάρης, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν. Βρέθηκε και οδηγήθηκε σπίτι του από την οικογένειά του κανονικά, όλα μια χαρά. Αυτά είναι τα ωραία, εντάξει. Έληξε ο προσωρινός αυτός κίνδυνος που υπήρχε. Εντάξει, οπότε είναι ούτε πρώτη ώρα εκπομπής δεν έβγαλες Γιώργο κάτω με τέτοιο. Ευτυχώς βρέθηκε ο άνθρωπος. Ελπίζω να είναι καλά στην υγεία του και όλα να είναι καλά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μια πολύ μακρά πορεία με τη φανέλα του Άρη. Έτσι. Είναι από τις σημαίες της ομάδας. Και το θετικό είναι ότι βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη συνέντευξη. Με την υπόλοιπη συνέντευξη. Ο Αλέκος Δράντος ρωτήθηκε για το πώς, αν μπορεί να ανταπεξέλθει ο Φάμπιαν Έμαν στο. Ο Φάμπιαν Έμαν. Δεν θα το μάθουμε ποτέ πώς λέγεται έτσι. Νομίζω φτιάχνουν το επίθετο. Φτιάχνουν το επίθετο και χαλά το όνομα, νομίζω, με αυτούς τους παίχτες. Τυπικά η Wikipedia τον έχει Έμαν. Και όλα τα δημοσιεύματά μας. Ρωτήθηκε για το κατά πόσο θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε περίπτωση που χρειαστεί να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Και λέει ότι είναι σοβαρό το παιχνίδι του και σταθερός και δουλεύει πάρα πολύ. Θα κάνει, λέει, τα λάθη του, αλλά λέει την προκειμένη στιγμή είναι έτοιμος και σε καλή κατάσταση να βοηθήσει. Μην ξεχνάμε ότι είναι στην ομάδα περίπου από τότε που έφυγε η αποστολή για Ολλανδία. Σχεδόν 14-15 μέρες. Δεν είναι παραπάνω και για αυτές τις 15 μέρες δείχνει καλά δείγματα σύμφωνα με τους ανθρώπους της ομάδας. Θα πάρει και το άρθρο του, το οποίο του αξίζει. Θα πάρει? Το άρθρο το. Θα το πεις και σήμερα. Ναι, είναι ότι δεν πρέπει να το δικαίω άλλο, γιατί θα το πάρει κάποιο. Ήδη το έχουν γράψει τώρα σε κάποιο Word, σε κάποιον υπολογιστή υπάρχει.
Δεν πρέπει να τον κάψουμε. Έχεις, το έχει μελετήσει τόσο πολύ αυτό το όνομα που δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ιδέες. Μιλώντας για τις συνθήκες της δουλειάς μέσα στον Άρη και σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα της ομάδας και του προπονητικού team, ο Άκης Βάβαλης τόνισε πως υπάρχει βελτίωση σε όλους τους τομείς, όπως κυρίως πράγματα που αφορούν τη δική του δουλειά και δεν είναι τόσο εμπορικά. Ας πούμε, ο κόσμος μπορεί να μην τα γνωρίζει και μπορεί να μην τα αντιλαμβάνεται, αλλά λέει καθημερινά γίνονται βήματα προόδου. Πόσο μάλλον τα γήπεδα, λέει, στο ρίσκο τα οποία βελτιώνονται και αλλάζει και εκεί ο αγωνιστικός χώρος και θα δίνουν τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές του Άρη να προπονείται σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι μια επένδυση ακόμα. Τι έπαθες? Τέσσερις το ξημέρωμα. Μετά θα το πούμε. τώρα έφυγε η μέρα μου. Αυτό. Ναι. Θα παρακαλάς να ξαναφύγει αυτό. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δεν είναι σημαντικό να έχεις, ας πούμε, εκτός από καλή ομάδα και τα γήπεδα και τις υποδομές και αυτά που γίνονται στο κλάδι της Βικελίδης? Είναι όλο ένας κύκλος, πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω. Για μένα, ας πούμε, αυτά που βλέπω είναι σαν μια μεταγραφή. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ για τις υποδομές, ας πούμε, που βελτιώνονται. Σε επίπεδο ικανοποίησης. Ναι, εννοείται αυτό. Φέρνεις ευρωπαϊκά πρότυπα στη Super League, φέρνεις αλλαγές και γενικότερα. Όλες αυτές οι κινήσεις είναι και λίγο το επόμενο βήμα μετά την πενταετία την οποία βίωσε ο Άρης σε Β και Γ εθνική και μακριά από την φυσική του θέση, και είναι νομίζω και μια προσπάθεια να αποτινάξεις λίγο τα προηγούμενα χρόνια από πάνω σου, χωρίς βέβαια να τα ξεχνάς, και κάνεις βήματα προς τα εμπρός για να επιστρέψει η ομάδα και στην Ευρώπη εκεί που πρέπει, εκεί που δηλαδή αγωνίζεται αίτητη στην έδρα της. Να το θυμίσουμε και αυτό. Και φυσικά να συνεχίσεις και όσο πιο μακριά γίνεται στο θεσμό και συνδιεκδικώντας και όλους τους υπόλοιπους στόχους σου, έτσι. Και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Να βάλουμε λίγο μια ανωτελεία. Μάλλον να κλείσουμε το θέμα της συνέντευξης για να μπορέσει ο κόσμος να διαβάσει όσα πρέπει να διαβάσει στο All About Aris. Να δει αναλυτικά τα λεγόμενα των βοηθών του Σάββα Παντελίδη. Κλείνοντας από αυτό το κομμάτι της συνέντευξης, ας πούμε να επικεντρωθώ στο θέμα του Μπρούνο Γκάμα, καθώς ο Άκης Βάβαλης ρωτήθηκε για το πότε θα είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα, και λέει ότι εξαιτίας της ηλικίας που είναι και επειδή είναι χιαστός, πιστεύει ότι αυτή η περίοδος αποκατάστασης και πλήρης επιστροφής του Πορτογάλου θα είναι σε περίπου 2 μήνες, δηλαδή με την έναρξη του πρωταθλήματος, μετά τις πρώτες 2-3 αγωνιστικές, έτσι. Και τα υπόλοιπα μπορεί ο κόσμος να μπει στο olabout.com και να διαβάσει. Ό,τι δεν άφησε ο Γιώργος Γκάτς, δηλαδή νομίζω τη σκάναρε. Τη μισή συνέντευξη έχω βγει. Έτσι, ναι, εντάξει. Είπα τα πιο to the point. Άστος να ζητάνε περισσότερα, Γιώργο Γκάτς. Και τώρα ήρθε η αγαπημένη σου στιγμή τη ημέρα, να ανακοινώσει αυτό που θέλει. Όχι. Τι θα το αφήσει αυτό? Θα το αφήσουμε για δεύτερη ώρα. Τα βόλεϊκά. Εντάξει, να τελειώσουμε λίγο με τα ποδοσφαιρικά μας. Φυσικά έχουμε και τις επιστροφές και τις απουσίες από το σημερινό παιχνίδι. Έτσι, έχουμε Λάρσον και Κουέστα, οι οποίοι θεωρείται δεδομένο. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Την Θεσσαλονίκη. Ναι, θεωρείται δεδομένο ότι. Ναι, αυτό πήγα να πω. Θεωρείται δεδομένο ότι θα απουσιάζουν σήμερα από το φιλικό παιχνίδι κόντρα στην PSV Eindhoven. Θα καλύψουν τα κενά οι υπόλοιποι παίκτες. Επιστρέφει ο Χαβιέ Ματίγια, ο οποίος πέρασε την ψήξη. Πέρασε και μέσα σε μια μέρα την ξεπέταξε. Καλούς φυσικοθεραπευτές. Και φυσικά θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι υπόλοιποι παίκτες. Και ο Λούκα Σάσα, ο οποίος από ό,τι είδαμε έχει σε όλες τις φωτογραφίες στο ίδιο βλέμμα. Δεν την έχει αλλάξει, δεν τον έχει δει κανένας χωρίς να δείχνει την οδοντοστοιχεία του. Σαν τον Τζακ Νίκολσον, είναι το χαμόγελο στη Λάμψη που χτυπάει την πόρτα εκεί. Νομίζω έχει αυτή τη φάτση. Σε όποια φωτογραφία και την έχω δει, έχει αυτό το βλέμμα. Το φαντάζεσαι και στο γήπεδο έτσι, να τρέχει. Α, τρέχει έτσι και κυνηγάει την πάλι με αυτό το χαμόγελο. Τελείωσε. Είμαστε μια χαρά. Δεν θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Στα αυτά τη τελευταία στιγμή, επί του πιεστηρίου, ο πρώην πρωτοπονητής του Άρη, Γιάννης Καστέριτης, ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή. Ουσιαστικά αλλάζει ομάδα, αλλά όχι πόλη. Θα μετακομίσει περίπου 1 χιλιόμετρο πιο πέρα. Ούτε. Τι ούτε. Πόσο είναι? 1 χιλιόμετρο είναι. Πάνω. Βάλε και τις τροφές, βάλε και την κίνηση. Ναι. Ανακοινώθηκε. Κατεβαίνω με περφυράκο. Ανακοινώθηκε πριν λίγα λεπτά από την Γκάη Ερακλής, η οποία ευχαριστήκε τον Κώστα Μέξα που
οδήγησε την ομάδα του Ηρακλή στην άνοδο. Ο Άρης έχει αυτός... Ο Ηρακλής πάει από καλό προπονητή σε καλό προπονητή. Να. Δεν κάνει, δεν πέφτει σε επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα του Άρη στο μπάσκετ, αυτό το θέμα που μένει στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή είναι. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για μπάσκετ και στη συνέχεια. Απλά λίγο να αναφερθούμε στο θέμα του Μποχορίδη. Καλά κάνεις και το λες. Γιατί είναι ουσιαστικά ένα από τα θέματα που καίει αυτή τη στιγμή. Γιατί τον Άρη δεν τον παίρνει να χάσει Έλληνες παίχτες από το ρόστερ. Είναι η αλήθεια. Γιατί σε ό,τι αφορά τους ξένους. Και όπως έχει γράψει και ο Αντώνης ο Γκάτσιος σήμερα το παιδί στο site, από τους υποψήφιους guard έχει μείνει μόνο ένας με το letter of clearance, αυτό που χρειάζεται για να πάρεις παίχτες. Γιατί ο Άρης μπορεί να πάρει παίχτες μόνο όσους είχαν αυτό το letter of clearance πριν ένα χρόνο στην Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Και οπότε... αυτή τη στιγμή είναι ένας, ο Τζαμάλ Νίξον, και ο Kevin Ware που έχει απορριφθεί εδώ και ολόκληρους μήνες. Γιατί είχε παίξει στον Καναδά, ξαναγύρισε, είχε τραυματισμούς. Οι υπόλοιποι που ήταν ο Λαμπ πήγε στην Ταρουσάφακα, άρα μιλάμε για τεράστια αύξηση μισθού. Και ο Λάγκστον Χολ που ήταν ήδη απλησίαστος και έμεινε στην Προμηθέα. Ενώ για την περίπτωση του Tyron Brazelton, ο Άρισταν άτυχος καθώς το χαρτί του ήρθε στην Ελλάδα 25 μέτρες μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία που ψάχνει ο Άρης. Οπότε δεν τον παίρνει. Ναι, πολύ καλή ήταν αυτή που μπορείς να πάρεις. Οπότε δεν σε παίρνει σε καμιά περίπτωση να χάσεις. Οπότε Γιώργο, κρατάς έναν ελληνικό κορμό. Δεν θες να πας σε ελληνικό κορμό. Δεν θες να πας σε ελληνικό κορμό. Γιατί αν πας σε ελληνικό κορμό σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Δηλαδή κάπως Κακώς το έχουμε συνδυάσει έτσι αυτό. Ενώ ισχύει, έχει πολύ δίκιο που το λες, αλλά κακώς έχει γίνει έτσι η κατάσταση στην Ελλάδα που ο ελληνικός κορμός δεν είναι ικανός με 2-3 προσθήκες Αμερικανών να είναι υπαρκής. Δεν είναι ικανός από την άποψη ότι για να φέρεις τους παίχτες, τους Έλληνες που χρειάζεται να έρθουν στην Ελλάδα, χρειάζονται πολύ περισσότερα λεφτά από ότι να φέρεις κάποιον Αμερικάνο, ας πούμε, για να σου πληρώσει το ρόστερ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ο Άρης να φέρει. Τους Έλληνες πρέπει να οδηγήσουν ψηλά αυτή τη στιγμή. Οι συζητήσεις εδώ συνεχίζονται, ας πούμε, και με τον Λευτέρη Μποχοδίδη και με τον Δημήτρη Φλιώνη. Δεν τον παίρνει να χάσει παίχτες, πιστεύω εγώ. Τώρα κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, να λένε φύγε, δεν κάνει την ομάδα και τέτοια. Άμα φύγει, ποιος θα έρθει, θα πω εγώ. Είναι οι επόμενες μέρες. Οι επόμενες μέρες είναι δύσκολα. Ο 015 ρωτάει τι γίνεται με αριστερό μπακ. Όπως είπε και ο Χωρίς Ανθός, αυτή τη στιγμή τίποτα. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις με παίχτες που δεν έχουν βγει το όνομά τους μπροστά. Το θέμα ότι η Μπάνιες χάλασε για τα λεφτά, γιατί υπήρχε μια μεγάλη διαφορά στον ίδιο και τα όσα προσφέρει η Άρης. Για τον Κασάδο, όπως μάθατε και χθες, που έπαιρνε στην Ξάνθη 75.000, ζήτησε από τον Άρη περίπου 200-250.000. Οπότε και αυτό το θέμα χάλασε, γιατί ο παίχτης ουσιαστικά ζήτησε τριπλασιασμό του μισθού. Και να βάγισε και αυτή η περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν έρθει μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθει πριν τον αγώνα με την ΑΕΛ. Και επίσης αναφέρει τα διαρκείας, αν βάλουμε και τα συνδεσμικά, είναι 2-7 με 8.000, άρα πιστεύω εύκολα τα 10.000. Ωραία, να πάμε στα 12.000 τότε. Είναι ακόμη νωρίς το καλοκαίρι, υπάρχει χρόνος. Ειδού πεδίων δόξης λόγω. Υπάρχει ότι. Χώρες υπάρχει εδώ για να κινηθείς. 10.000 είναι το δικό μου όριο. Ο Θόδωρος Καρυπίδης αρχίζει το καλοκαίρι και έχει βάλει 12.000. Έτσι, 12.000. Είναι ακόμη πιο αισιόδοξο από μένα. Α, εσύ έχεις βάλει 10.000. Έχω βάλει 10 για μένα. Τα δικά μου κριτήρια. Θα βγει και θα κάνει συνέντευξη τύπου ο Γιώργος Γάτσης μόλις φτάσουμε στα 10. Θα πει ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για τη στήριξη. Και προφανώς με τα συνδεσμικά σου θα είναι περισσότερο. Απλά είναι καλό να ανεβαίνουν, να μην περιμένει ο κόσμος να δει για να πάρει. Αυτό είναι το δικό μου το κόλλημα. Εκεί ποντάρω, σε αυτή την νοοτροπία που υπάρχει, παιδί μου. Και δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπία. Μπορεί να είναι και το οικονομικό, μπορεί να είναι χιλιαδιό. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να αναγκάσω τον άλλο να το πάρει, ή δεν μπορώ να κρίνω τον άλλον που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Να του πω γιατί δεν παίρνει εσύ που είναι το διαρκεία σου, δεν μπορεί να έχει άποψη, ας πούμε. Το θέμα είναι ποιο μπορεί και το κάνει και το αγοράζει. Και επίσης να πω εγώ στον 741 για τον μπάσκετ ότι αν δεν γίνει άρση του μπάνκι φέτος. Πρέπει να πιεστεί με καταστάσεις για να γίνει άρση του μπαν. Δεν γίνεται το άρση να συνεχίσει με την υπάρχουσα κατάσταση και με τον μπαν στο σβέρκο του. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε εξελίξεις σύντομα και θετικές θέλω να ελπίζω. Και αρνητικές. Το θέμα είναι ότι ελπίζουμε. Θα τα μάθετε, ναι.
Εκεί έχουμε μείνει με την ελπίδα. Είναι αλήθεια. Στο όνειρο με βάλκα την ελπίδα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Φτίκα, ο οποίος μας στήριξε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Φτίκας Πλακάκι και Διγυνής, με προσφορές για όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Απόλλωνος 37-39, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Και στο τηλέφωνο 2310-905-503. Και φυσικά, τώρα που ήρθε και ο Βασίλης Καβαδίας, και σίγουρα θα είναι σύμφωνος με μια τετράγωνη πίτσα. Ε, Βασίλη. Μόλις από τα μούτρα τον πήραμε. Ακόμα δεν έκατσε. Πίτσα τετράγωνη Mr. Gold. Σικές Μεσολογγίου 2, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Και στο delivery 2310-628-586, από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το πρωί. Λοιπόν, θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα το απαραίτητο. Out. Έχει πάει 6, η ώρα είναι 6 και 1. θα προσθέσω κι εγώ. Και θα μπούμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής All About Harrison Ayres. Ή θυμίζουμε FM κοινό το μήνυμά σας στο 545-26. Πάμε για το διάλειμμα, Βασίλη, και επιστρέφουμε. We are back. Oh, παρακαλώ, μα τι κάνετε. 2-2. Εντάξει. Έτσι, συνεχόμενα. Έτσι. Σε ετοιμάζω, φίλε, γιατί εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να μας ξεκουράσεις. Έτσι είναι. Χώσουμε εδώ. Έτσι είναι, τι. Λέει καλά λόγια και μετά σε χώνει κατευθείαν. Αν ξεκινήσεις τα καλά λόγια εσύ. Όχι, μετά. Για να πάμε έξω να κάνουμε δουλειές με τον Παλόμπα. Λοιπόν, όπως αναφέρει και ο γιος του Αλέκου Αλεξιάδη, ο Πάνος Αλεξιάδης, λέει: ευτυχώς βρέθηκε τέλος, καλά, όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την αμέριστη βοήθειά σας και την ενδιαφέρον που δείξατε. Είναι καλά και ξεκουράζεται στο σπίτι του. Τέλος, καλά, όλα καλά. Μας ανησύχησε για περίπου μία ώρα, αλλά αφού βρέθηκε ο άνθρωπος. Και σε εμάς το άνοιξε. Ποιο? Τι? Εξαρισμό. Ναι. Α, ναι, ναι, όχι, και από εδώ και εδώ έχουμε. Ναι, τι? Εντάξει, με συγχωρείτε, παιδιά. Όχι, ξέρεις, με τρόμαξε έτσι που σκεφτούσε, λέω τι έγινε. Ακούω κάτι και περνάει τα ακουστικά μου και λέω τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται. Ο 779 στέλνει μήνυμα. Πες μας λίγο. Αναφορικά με τα διαρκεία. Και αυτό που ζητήσαμε. Τρία φτάρια το μεταξύ, 741, 779. Α, όχι, εντάξει, 779 είναι ο ίδιος. Είναι ίδιο. Λέει, ο Αδιανός έχει κακή νοοτροπία, λέει, με τις διαρκείες. Άλλοι περιμένουν νίκη στα φιλικά, άλλοι το Ματέο. Δικαίωση τα 12.000 ο Κάριπ για όσα κάνει. Μην μας την ξαναπεί. Και συμπληρώνει ότι μόνο οι δικοί μας έχουν οικονομικό θέμα ή το αφήνουν μετά τις διακοπές. Ρωτάει βασικά. Οι κόκκινοι χωρίς τίτλο δύο χρόνια είχαν 19.150 στις 5 Ιουλίου και η δίπλα 10.000 σε 18 μέρες. Εντάξει. Έχει εν μέρει δίκιο. Βασίλη, δίπλα είναι η δίπλα, δεν είναι η άσπρο μαύρη. Δεν το λέμε. Να ξέρεις. Ναι, έτσι. Κωδικής ονομασίας για το, δεν είναι. Άστο. Δύο μηνύματα. Δηλαδή, έβαλες κανένα. Είναι συγγενή. Δεν σα στέλνω εγώ. Τα λέει και σωστά, έτσι. Τα λέει και σωστά γι' αυτό. Δεν σα στέλνω εγώ το δεύτερο τηλέφωνο. Τα λέτε και τα γράφετε. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω εν μέρη. Θα διαφωνήσω και πάλι εν μέρη όμως. Γιατί θα διαφωνήσω εν μέρη? Γιατί οι μεν που έχουν 19.000 έχουν τα διαρκεία στα περισσότερα. Έχουν 33.000 γήπεδα. 33.000 γήπεδο. Για να πάρεις αυτό το φθηνό το διαρκείας πρέπει να είσαι γραμμένος μέσα από το σύνδεσμο. Πρέπει να έχεις και την κάρτα φιλάθλου που είναι για όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη. Οπότε είναι κάτι ενιαίο, κάτι οργανωμένο. Ναι. Δεν είναι σαν του άρεσε με αυτό το 10 ευρώ που έχει ξεκινήσει τα δύο χρόνια. Και οι δίπλα απλά πανηγύρισαν πρωτάθλημα και κύπελο όπως το πανηγύρισαν. Οπότε είναι λογική για αυτή η αριθμή. Εγώ πιστεύω ότι θα ανέβουν. Το ρεκόρ. Περίμενε. Θα κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Το ρεκόρ του όμως δεν το είχαν με πρωτάθλημα κύπελο. Το είχαν με Revolution. Εντάξει, τώρα δεν θες να αναφερθούμε με τα Revolution. Όχι, εντάξει. Εγώ πάντα κάνω τον κακό και τον άνθρωπο που λέει ότι ούτε 12.000, 13.000 έπρεπε να έχει φέτος. Μακάρι να έχω 13, μακάρι να έχω πολλά περισσότερα. Μακάρι να ξυπνήσω αύριο και να γίνεται πανικό έξω από την μπουτίκ. Αλλά δεν εξαρτάται από μένα, κατάλαβες. Εγώ αυτό που. Μ' άρεσε αυτή η φανέλα τη προετοιμασία. Η ωραία φωσφοριζέ, ναι. Έχει πάρα πολύ φωσφοριζέ χρώμα. Είναι πολύ ότι... ωραία. Ωραία, φωσφοριζέ. Θυμίζει εποχές με Χαβίτο και Συστόν. Δεν ξέρω αν με πιάνει. Συστόν δεν το λέει κανένα στο σύστημα. Πεχτάρα. Θεωρητικά. Μιλώντας για φανέλες, θα μάθουμε και τη φανέλα του Άρη την πρώτη μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Δεν νομίζω να πάει να μάθουμε τα αποκαλυπτήρια στον αγώνα με τη Λεμεσό. Μήπως δούμε τίποτα στον αγώνα με τον Ατρόμητο, φίλε μου Κώστα. Λες, φίλε μου Γιώργο. Οικειότητα. Και εκκρεμεί και ο βασικός χορηγός στη φανέλα. Και νομίζω ότι υπάρχει και εκεί κάτι. Σύμφωνα με το όσο έχουμε μάθει τον τελευταίο καιρό, αλλά. Ναι. Νομίζω ότι μπαίνουμε ουσιαστικά στην τελευταία εβδομάδα που είναι και ανακοινώσεων, είναι και αγώνων, είναι τα πάντα όλα. Για δεκαετίες όμως, έλα, πρέπει να το πεις τώρα.
Το νομίζω ήρθε η στιγμή σου. Ήρθε η ώρα μου να αλλάξω. Ναι, ήρθε η ώρα σου. Εντάξει, φίλε, εμεί στηρίζουμε. Το πεντάλεπτο είναι στέχνη. Τμήμα βόλεϊ. Όχι, το πεντάλεπτο του βόλεϊ είναι αυτό. Στηρίζουμε τμήμα βόλεϊ με διαρκεία τα οποία ξεκίνησαν από τη Δευτέρα και βρίσκονται σε διάθεση. Σε εξαιρετική διάθεση, θα πω εγώ. Και έγινε άλλη μια κίνηση από το TAP Aris στην προσπάθεια της ομάδας για επιστροφή στην Α1 Volley League με την απόκτηση του Νίκου Παλέτζα, ο οποίος είναι 28 χρονών, διαγώνιος, 2 μέτρα, έχει μεγάλη και πλούσια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο και θα ξαναγωνιστεί στον Άρη, καθώς έχει κάνει ένα πέρασμα από τους κυτρινόμαυρους τη σεζόν 2011-2012. Θα ενισχύσει την ομάδα και εκείνος για την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, σε μια κατηγορία που κάποιοι θέλουν να την κάνουν ερασιτεχνική. Είναι περίπου η μη ερασιτεχνική πλέον. Εντάξει, γιατί νομίζω με εξαίρεση τους 3-4 πρώτους οι υπόλοιπες ομάδες βολοδέρνουν και επιβιώνουν. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Παλέτζας και ευχαρίστησε τον ΑΣ και τον κύριο Ζορπίδη για την προσπάθεια που έκαναν να τον εντάξουν στην ομάδα. Έχει αγωνιστεί νωρίτερα, παλιότερα μάλλον, διορθώνω, με συγχωρείτε, στον Ηρακλή το 2007-2009, στον Άρη όπως είπαμε την σεζόν 11-12, ακολούθησε το πέρασμά του από τον Μέγα Αλέξανδρο την σεζόν 12-13, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ την σεζόν 2013, μάλλον έκατσε ένα εξάμηνο, στην Νίκη Αιγινίου το 2014, στον Ηρακλή και πάλι, δεύτερο πέρασμα στον Ηρακλή 2 χρόνια 14-16, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 2016-2017 και Παμβοχαϊκός 2017-2019. Γιατί κάνεις ανέβασμα? Ναι. Τι? Ανεβαίνει η ομάδα. Α. Εγώ νόμιζα ότι σχολιάζεις την πορεία του Παλέτζα, ότι πήγε πιο πάνω, όχι, πιο κάτω. Όχι, όχι. Έχω... Θέλω ένα συγκεκριμένο κομμάτι, κατέβα λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω. Την πρώτη τελευταία παράγραφο διάβασε από μέσα σου. Νομίζω δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Στι πρώτε του δηλώσει, σαν παίχτη του Άρη, μα ευχαρίστησε. Έκανε μια περίληψη. Μα ευχαρίστησε. Ωραίο και αυτό. Εντάξει, πρωτότυπο το κρατάμε. Όχι, καλή μεταγραφή. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Τι? Λέει ότι στι πρώτε του δηλώσει, σαν παίχτη του Άρη, μα. Κόμμα. Ευχαρίστησε. Πού? Είδε το κάπου. Γιατί μιλάμε για μια ανακοίνωση. Ναι, 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 ναι. Ευτυχώς, γιατί. Είναι πρωτότυπο. Ευτυχώς λέμε ότι είναι και ανακοίνωση και έχουμε και τα. Αλλιώς τώρα θα είχαμε εδώ. Θα έμπαινε στην ειδικό να το διορθώσει, Γιώργο. Εγώ. Και τώρα δεν κρατιέσαι, βλέπω εδώ με το Westbrook. Όχι, όχι, αυτό θα το κρατήσουμε στο τέλος. Είχε καθόλου. Απλά ήθελα να. Για δική μου κατανάλωση είναι αυτό. Αυτό θα είναι η αποτυχία της χρονιάς. Αναφερθήκαμε λοιπόν και θυμίζουμε, για να το αναφέρουμε κιόλας, να δώσουμε και το αίσιο τέλος ξανά, ότι είχαμε αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του Αλέκο Αλεξιάδη, γιατί συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε, οπότε όλα βαίνουν καλώς. Μιλήσαμε και για την συνέντευξη του το βοηθών του Σάββα Βαντελίδη, την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο All About Aris, με τους Άκη Βάβαλη, Σάκη Παντελίδη και Αλέκο Ράντο να μιλούν και να αναλύουν την φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία, το βασικό στάδιο. Αναφερθήκαμε λίγο στα πράγματα που περιμένουμε να δούμε σήμερα, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα για ένα παιχνίδι, και ειδικά σε περίοδο προετοιμασίας. Δηλαδή μπορεί να δούμε τελείως διαφορετικά πράγματα, μπορεί να δούμε πολλές αλλαγές και διαφοροποιήσεις σε αυτό που σας προλογίσαμε, και γενικότερα μπορεί να δούμε και πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε σήμερα στο φιλικό, και να ακούσουμε κυρίως από την συχνότητα του Λίμπερο 107,4 εδώ με Χρήστον Ζαλτίδη, στο φιλικό της ομάδας με την PSV Eindhoven στον Demaraz της βασικής προετοιμασίας, με γνώμονα και με πηξίδα το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού, η οποία θα συνεχίσει και εκείνη τα φιλικά της, έτσι. Έχει, για αυτή είναι αυτές τις μέρες. Άλλα τρία φιλικά έχει τις επόμενες, μέχρι τις 20 Ιουλίου. Ναι. Άλλα τρία φιλικά. Γιατί μπήκες στο Transfer Market και βλέπεις. Θέλω. Και βλέπεις και Ολλανδικά κιόλας. Ναι, γιατί στο σπίτι μου τα είδα με μετάφραση. Και τώρα εδώ είναι άλλο μπαταζό και δεν μπορούν να κάνουν μετάφραση. Τέλεια. Θα μου δώσει μερικά δευτερόλεπτα να το βρω στο κινητό, γιατί είναι το ρόστερ τη PSV σε κάθε θέση. Και είναι ενδιαφέρον, ας πούμε, για τον κόσμο να μάθει αυτού του ποδοσφαιριστέ που αγωνίζονται στην Ολλανδική ομάδα. Έτσι. Γιατί τα έχει αναλυτικά. Μια PSV η οποία θα είναι ένα crash test για του κίτρινο μαύρου.
ενόψη των, και των δικών τους επίσημων υποχρεώσεων και του Άρη. Ένας αγώνας κόντρα σε μια δυνατή ομάδα, η οποία θα είναι πολύ χρήσιμος έτσι, αντίπαλος για τους κίτρινο-μαύρους, με το ζητούμενο να είναι η ομάδα να φανεί πιο έτοιμη, να φανεί πιο γυμνασμένη, με περισσότερες αντοχές και να βγάλει στο τερέν όσο δουλεύει σε το τεχνικό team, το οποίο το αναφέραμε και νωρίτερα, και οι παίκτες κυρίως, με περισσότερες ανάσες και ίσως, όχι ίσως, μάλλον εγώ θα το πω ότι σίγουρα θα δούμε παίκτες να παίρνουν, όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά στην πρώτη ώρα, περισσότερο χρόνο και να αρχίσουν λίγο να φτάνουν στα όρια τους για να αρχίσει σιγά σιγά να προετοιμάζονται για τη σεζόν. Θα δούμε 60 λεπτά, θα δούμε, εγώ λέω μπορεί να δούμε και κάποια 70 λεπτά από μερικούς συγκεκριμένους. 70 λεπτά. Λες. Δεν, το Τζανακάκι πέρσι θυμάσαι πως τον είχαν τεντώσει. κάτι 90 λεπτά που είχε βγάλει. Ξεκίνησε χρονιά και είχε ήδη ρυθμό. Είχε ήδη ρυθμό. Στο φορμάρισμά του έφτασε το Νοέμβριο. Να βρήκα το ρόστερ επιτέλους. Έχει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το συγκεκριμένο site έχει όλους. Πρέπει να είναι και μερικοί παίχτες από τη δεύτερη ομάδα. Πιο νεαρή, ρε παιδί μου. Έχει κάτω τέρα το Sweet, τον Unnerstall, τον Reuter, τον Van Och, τον Κόπμαντς και τον Βάντε Μέλεχοφ. Τα ολλανδικά του μεταξύ είναι σκότωμα, αν προσπαθήσεις να τα μεταφράσεις στα ελληνικά κάπως. Δεν έχουν γίνει, λέει, μεγάλες αλλαγές στο κάτω από τα δοκάρια της ολλανδικής ομάδας και δεν αναμένονται να γίνουν σύντομα. Στο δεξί άκρο της άμυνας, Δεσπόζιο Ντάμφρις, που όπως είπαμε είναι βασικός, ήταν βασικός με την εθνική Ολλανδίας, και από πίσω του είναι ο Τέζε. Στο κέντρο της άμυνας υπάρχει ο Λούκασεν, ο Σάινσμπουρι, ο οποίος ήταν τραυματίας και στη χθεσινή προπόνηση δεν πήρε μέρος. Ο Βεργίβεν, ο Ντεχάς και ο Σούλας. Ο ποιος? Ο Σούλας. Σάουλας. Είναι από τα Τρίκαλα. Από πού είναι ο Σούλας? Έτσι γράφεται, οπότε δεν ξέρω. Σούλας, Σάουλας. Θα σε γελάσω. Μήπως είναι Σουλάς. Σουλάς. Ολλανδικά είναι, ρε φίλε. Κάτσε, να το βρω εγώ. Αυτό φοβάμαι. Βγαίνει Τρίκαλα η Μαθίας, ξέρω εγώ. Γιώργο Σούλας. Πες, βε. Στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μάξιμε Σούλας. Α, είναι Γερμανός, Ολλανδός. Τι είναι? Γάλλος. Μονπελιέ. Γάλλος. Σουλά. Σουλά. Μαξίμ Σουλά. Μαξίμ Σουλά. Καμία σχέση. Εντάξει, έχουμε πέσει μέσα. Δεν έχει δύο. Έγκυρη εδώ ενημέρωση. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ήρθε ο Τόνι Λάτος, δανεικός. 99. Μέχρι και εγώ. Δύο χρόνια. Πιο μικρός και από σένα είναι. Του ρίχνω δύο χρόνια, φαντάσου. Πόσο έχουμε μεγαλώσει. Στο αριστερό άκρο της άμυνας είναι η μοναδική θέση νομίζω που έχουν ένα παίχτη μόνο. Και αυτό είναι ο Τόνι Λάτο. Δεν έχουν δεύτερο καθαρό αριστερό μπακ. Ωχ, φαντάζομαι τι γίνεται και στο PSV 24, να πούμε. All about PSV. All about PSV και στο. Υπάρχει. Ναι, αυτό που και έχω... στο Λίμπερο της Αϊντχόφεν. Αυτό που έχουν σαν στόχο. Αριστερό μπακ δεν θα πάρουμε. Αυτό που έχουν σαν στόχο οι Ολλανδοί είναι να αγοράσουν έναν αμπελωματικό αριστερό μπακ αλλά και ένα κεντρικό αμυντικό για να υπάρξει βάθος. Επίσης, το θέμα του Τόνι Λάτο είναι ουσιαστικά ότι έχει έρθει πριν λίγες μέρες και έχει ακολουθήσει ένα κομμάτι των προπονήσεων. Δεν έχει βγάλει ολόκληρες τις προπονήσεις. Οπότε, κατά ένα σημείο, είναι ρίσκο το να αγωνιστεί σήμερα. Yeah. Ακόμα τα ρεπορτάζ, ας πούμε, της Ολλανδικής ομάδας στα Ολλανδικά site ήταν κάπου ανάμεσα στο αν θα παίξει ή δεν θα παίξει ο παίχτης. Με τις πιο πολλές πιθανότητες που κατάλαβα είναι ότι δεν θα αγωνιστεί σήμερα. Από εκεί πέρα στο χώρο του κέντρου είναι ο Ροζάριο, ο Γκουτιέρες, ο Τόμας, ο Λάμσελαρ, ο Λάμερς, η Χατάρεν, ο Περέιρο και ο Αφελάι και ο Χέντριξ με τον Σάντιλεκ. Ο Αφελάι πόσο χρονών είναι? Να μείνει καμιά τριανταριά. Ακόμα? Τι ακόμα? Τι θα γίνει με αυτό το Αφελάι? 33? Ναι, εννοείται. Τι 33? Και το 33 είναι πολύ ακραίο. 35 είναι σίγουρα. Μας το κρύβουν. 33 έγινε στην Ολλανδία ακόμα. Κάτσε, 35 ήταν όταν το 2004 ο Αφελάι. Τι λέμε τώρα. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί ξέρεις, έχουν μια. Στην Ολλανδία συνήθως δεν έχουν τόσο μεγάλους ποδοσφαιριστές. Ξέρεις ποιο στοχεύουν σε ταλαντάκια, παιδί μου. Αλλά σίγουρα και εμπειρία χρειάζεται. Κάτσε. Δηλαδή, μπορεί να τον έχουν σημαία τον Αφελάι εκεί πέρα στην PSV. Όχι, μπορεί. Πόσα χρόνια παίζει την PSV? Δεν είναι δύο χρόνια τουλάχιστον. Άνοιξε το άρθρο να δούμε. Πάντα το. Πάντα το κουμπί. Με κάνετε και διαβάζω τώρα. Κατάλαβες. Α, εκεί ξεκίνησε να παίζει ποδοσφαιριστές. Ναι, εννοείται ότι ανδρώθηκε.
Α, καλά, από το 96 μέχρι το 93 στις ακαδημίες και από το 4 μέχρι το 10 στην πρώτη ομάδα. Άντε καλά. Από το 96, το 96 ήταν αφελά 22 χρονών. Άντε. Ενώ μπροστά. Πέρασε και από τον Ολυμπιακό, αφελά, ναι. Ναι, φοβερή. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Πραγματικά. Στόκ όμως 50 συμμετοχές. Εντάξει, 4 χρόνια ήταν. 50 συμμετοχές σε 4 χρόνια, ναι. Δεν το λες και πολύ. Και 2 γκολ. Και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι είναι ο Μπρούμα, ο αριστερός εξτρέμ που πέρσι αγωνίστηκε στην ομάδα της Λειψίας. Είναι ο Ίδιν Κλοζάνο, το αυτό το μεγάλο ταλέντο από το Μεξικό, ο οποίος είναι τραυματίας τους τελευταίους 3 μήνες και άρχισε να επανέλθει σιγά σιγά στις προπονήσεις με σκοπό να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τη Βασιλεία. Κάνει αγώνα δρόμου κι αυτός, είναι μια περίπτωση τουλάχιστον, ας πούμε, κάπως έτσι. Ο Γκάκπο, ο Μάλεν, ο Λάμερς και ο Πυρό, ο Μπεργκβάιν και ο Αμπουκλάχ. Αυτό πώς διαβάζεται τώρα, δηλαδή λύσε μου μια απορία. Για δώσε μου. Λύσε μου μια απορία, ναι. Αυτό πώς το διαβάζεις. Αμπουκλάλ. Τέλος πάντων, αυτό ουσιαστικά είναι πάνω κάτω το ρόστερ της. Πάλι, μα τρελάθηκε. Τι κάνουμε, τι λένε. Αυτό είναι πάνω κάτω το ρόστερ της Ολλανδικής ομάδας, η οποία σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα πάει στο γήπεδο με 25 παίχτες σήμερα. Ετοιμάζει δηλαδή, ξέρεις, όλες. Χωρίς όμως δεύτερο αριστερό μπακ. Τι θα γίνει, αριστερό μπακ θα πάρουμε. Και το πρώτο που έχουν μπορεί να μην αγωνιστεί, αυτό λέμε. Δηλαδή. Έχουν πέσει, έχουν πιάσει. Ξέρεις τι θέλω, άμα ήμουν εγώ Παντελίδης, θα έλεγα στο αριστερό μπακ δύο παίκτες πάνω. Και λίγο σκληρά. Να δούμε μετά πώς θα παίξουν. Άμα βάλει δύο παίχτες πάνω στο αριστερό μπακ, κάποιο άλλο ταλαντοχωμένο θα πρέπει να βγει. Να τρομάξει και αυγεί, να ζητήσει αλλαγή. Να δούμε μετά πώς θα παίξουν. Αλλά δεν είναι. Γι' αυτό δεν είναι προπονητής, βέβαια, ευτυχώς. 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 Και στο manager, ας πούμε, δεν σε βλέπω. Άμα κάνεις αυτές τις κινήσεις. Στο manager, φίλε, έχω δώσει τέτοιες οδηγίες. Σκίστε τους, διαλύστε τους και τέτοια. Σαν τον Τιάγκο Μότα στην Παρή που έπαιζε. Ξεκίνησε το 3-7-1. 2-7-1 που έπαιζε και απολύθηκε νομίζω ο κόλος. Και πραγματικότητα. Η επανάσταση στον χώρο του ποδοσφαίρου, λέει. Απολύθηκε ο Τιάγκο Μότα λίγο μετά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Εντάξει, σιγά σιγά γιατί. Εντάξει, αυτή τη στιγμή πρέπει ο Χρήστος να είναι στο δρόμο για το γήπεδο. Συνεννοούμε. Έχει ενημέρωση. Όταν έχουμε δηλαδή μαζί μας, θα προλάβουμε, λες. Έχει ελπίδα, έχει πίστη. Έχει πει στην Γεωργουλάτο. Λοιπόν, γαλακτοκομικά Άριστον. Πάνω από 60 χρόνια εμπειρία παράγοντα. Κάτσε, κάτσε. Έχουμε παρέμβαση από τον κόσμο μας. Ακούει. Λέει φίλος μου πάνω ότι λέγεται Αμπτουχάλ. Μπράβο τον πάνω. Είδες. Είναι γνωστό ο πάνω. Είναι δικό σου. Ξάδερφος. Ο ξάδερφος του Γιώργου Γκάτο λοιπόν μας ενημερώνει. μετά τον θείο του Γιώργου Γκάτο που έστειλε 2 μηνύματα απάνωτα. Δεν έχει ξαναγίνει. Ευχαριστώ πολύ, μαμά. Όποιοι θέλουν να παρέμβουν. Και φυσικά συνεχίζετε και μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 και μέσω e-radio, η ιντερνετική. Εμείς θα επιστρέψουμε με το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα κάνουμε τώρα την τελευταία μας διακοπή για την τελική μας ευθεία και περισσότερο ρεπορτάζ. Άρη, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε πρόλαβα. Πω, αντιροδιφωνικός. Εδώ επιστρέψαμε στην εκπομπή All About the Γιώργος Γκάτος. Όχι, λέω. Το show είναι γρήγορο σήμερα, στέλνει μηνύματα, έχει τρελαθεί. Τι κι άλλο είχαμε. Όχι, εντάξει. Γελάνε. Ξαδέρφια, αδέρφια τώρα, όλοι έχουν στείλει μήνυμα στον Γιώργο τώρα. Έχει γεμίσει σε μεσηγέρα του Λίμπερο. Χαμός γίνεται. Κάνουμε. FM γεννώ το μήνυμά σας και η μη έτσι, η οικογένεια του Γιώργου Γκάτου. Στο 54526, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, να συζητήσουμε για την καλοκαιρινή προετοιμασία και όχι μόνο. Για το αριστερό μπακ, ρωτήστε εδώ τον Γιώργο Γκάτο για το αριστερό μπακ, πιέστε τον. Να βγάλει κανένα όνομα, κανένα λαβράκι. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα. Να το κάνω χειρότερο. Ο Γιώργος ξέρει όνομα και δεν λέει. Ψέματα. Ο Γιώργος Γκάτος ξέρει όνομα και δεν λέει. Τέτοια λέγε. Ξέρει τον επόμενο με το γραφικό στόχο του Άρη και δεν λέει. Τέτοια λέγε, θα μας κυνηγάνε. Να πάρουν φωτιά τα DMs. Λοιπόν. Τι διαβάζουμε τώρα στο Σπορ 24. Σύσκεψη υπό το Μητσοτάκη για ΕΡΤ στο τραπέζι μετάδοση των πρωταθλημάτων. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μπορεί να σημαίνει ότι κάποιοι που κλείνανε τριετής συμφωνίες με 5 μέρες ακόμη θητεία ή 2 μέρες ακόμη θητεία, μάλλον δεν το σκεφτήκαν αρκετά καλά. Μάλιστα. Και βγαίνει τώρα ο Μητσοτάκης και δίνει τετραετή συμφωνία. και ανεβάζει λίγο προσφορά και μετά. Παίζα όλοι. Έχει εδώ. Εν τω μεταξύ, σε αυτές τις μέρες ανοίγεις ένα site, ξέρω εγώ, να δεις κανένα σκορ και έχει τόσα φιλικά παιχνίδια. Και το θέμα είναι ότι παίζουν. Τα live code έχουν τα πάντα μέσα. Δεν έχουν αφήσει καμιά ομάδα απ' έξω. Τι άλλο έχει από Ελλάδα σήμερα? Φίλε, τα φιλικά παιχνίδια ήταν η καταδίκη μας στοιχηματικά.
Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Ήταν η καταδίκη μας. Είναι η αλήθεια. Άμα παίρνω καφέ και εγώ. Τι καφέ παραγγέλνετε. Το μετάνιωσε, λέει, δεν θέλει. Ακούγεται. Αλλά, διαβάζω και χείλη. Έχω... το Βασίλη τον έχω συνηθίσει απέναντι και βλέπω ότι ξέρω τι λέει. Λοιπόν, είμαστε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο μακριά από την σέντρα στο παιχνίδι του Άρη με την PSV. Μέσα στο επόμενο μισό ώρα φυσιολογικά θα μάθουμε για τις ενδεκάδες του αγώνα. Αλήθεια είναι αυτό. Εμείς... θα έχετε ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια από τον Λίμπερο 107,4. Συντονίζεστε, δεν αλλάζει ο σταθμός. Έτσι εννοείται αυτό. Η βελόνα είναι κολλημένη εδώ, φίλε, δεν αλλάζει ποτέ. Τόσο αν θέλετε να κάνετε κανένα διάλειμμα μουσικό, ρε παιδί μου, να βάλετε τίποτα. Μήνυμα. Πού είναι τις οικογένειες. Μήνυμα, έτσι. Καλά κάνεις, γιατί. Δεν θα έλεγα τίποτα άλλο. Δεν είμαστε τα γιατί. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζεσαι. Ναι, ναι. Ήξερα νομίζω ότι θα πεις οπότε άστο καλύτερα. Όχι, φίλε, εντάξει. Εγώ είμαι ροκάς. Α, όχι, και πάλι γεια σας. Οπότε καλά έκανες εκεί. Μπορεί να έλεγα προ-KFM. Όχι, όχι, όχι. Να σου πω στο διάλειμμα τι εννοούσες. Και πώς έσωσε και από τα δύο στα δύο που έκανε. Όχι, καλά έκανε και το βάζει. Καλά έκανε. Επιβεβαιώνω. Λοιπόν, μιλήσαμε και για, για τις συνεντεύξεις των συνεργατών του Σάββα Παντελίδη, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στο All About Aris. Γενικότερα, αυτό είναι ένα ωραίο θεματάκι, γιατί ουσιαστικά σκιαγραφεί όλη την προσπάθεια των 12,5 ημερών περίπου στην Ολλανδία και λίγο Βέλγιο. Τι. Αυτό το 12,5 μπορεί να με αποτελειώσει αυτή τη στιγμή. 12,5. Γιατί. Θα λέγανε και στα χωριά. Εκεί στην Νέα Ορλεάνη τη Βορείου Ελλάδα. Αχ. Ζηλεύει. Πονά. Στα Χάλκινα. Πότε είναι τα Χάλκινα. 15 Αυγούστου. Ναι, όχι 15, 17 Σαββατοκύριακο. Τι μέρα είναι. Δεν πιστεύω να ζητήσει καμιά άδεια εκεί πέρα. Για τα Χάλκινα. Για να αρχίσει εκεί Θα πάμε να φάμε σουβλάκια. Κοίτα, στην τέτοια, στη Γουμένισσα. Πρέπει να είναι 16 Αυγούστου. Θα πάρω μπαλόμπα και θα έρθουμε να ξέρεις. 16 Αυγούστου, Σάββατο βράδυ, δύσκολα. Γιατί 16-17 κάποιο το πρόγραμμα έχει πρωί εκπομπές. Εντάξει, ρε φίλε. Τι, αλήθεια. Θλίψη. Θα πάμε εμείς οι δύο, άστον αυτό να δεν θα είναι στο. Κοίτα, μην κάνετε εκπομπές εσείς οι δύο. Θα πάω εγώ με τον μπαλόμπα να φάμε τα σουβλάκια εκεί πέρα. Έχετε καλό σουβλάκι ή θα φύγουμε τζάμπα. Μουσικό σουβλάκι, ό,τι θέλει. Ρετσινούλα. Δεν είμαι πλέον τη Ρετσίνα. Παλιά. Έχει κάνει, πλέον έχει σοβαρή φίλη. Παλιά μου. Έχει γίνει και 25 χρόνια. Τώρα είμαστε μόνο τσίπουρο. Ακριβένο. Καλό τσίπουρο. Είδε τέτοιε. Επιβεβαιώνει. Επιβεβαιώνει. Τσίπουρο κρασί. Εγκρίνει ο μπαλό. Τσίπουρο κρασί και γαλάπα έχουμε όσο θέλει. Είναι απερίοδο του. Είναι γεμάτο είναι. Όλη η περιοχή είναι μπελόνι. Το πατάτε εσεί. Όλη η περιοχή είναι μπελόνι, φίλε. Το πατάτε εσεί το τσίπουρο εκεί πέρα και τη γράπα. Καταρχήν γράπα πίνω εγώ, τσίπουρο και ούζο δεν μου αρέσει καθόλου. Περίμενε, ρε φίλε. Εντάξει, τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο είναι. Γλάπα. Ναι. Άρα είναι τσίπουρο. Όχι, είναι γλάπα. Είναι είδος τσιπούρου. Όχι, είναι γλάπα. Είναι γράπα. Εντάξει, είναι γράπα. Είναι γράπα. Μην με εκνευρίζεις. Μην με εκνευρίζεις. Ω, τι λέει εδώ. Κάτσε να τον διαβάζετε αυτό στην αέρα. Ναι. Πολύ απελπισμένοι, οπότε. Αυτό το διαβάσεις. Yeah. Περίμενε. Λοιπόν, περίμενε. Κάνε λογοκρισία σου να δούμε αν περνάει από τον αέρα. Ναι, λέει. Όχι, δεν είναι λογοκρισία. Εντάξει, ο 596 μας λέει ότι πολύ απελπισμένη είναι αυτή η κυβέρνηση και η Υπουργεία προσέφερε σε γυναίκες και πάλι σχεδόν καμία κυρία δεν τους καταδέχτηκε. Γελάει. Τι μπορεί να είναι. Ιρωνικό σχόλιο, δεν ξέρω. Ξέρεις τι, όχι. Νομίζω είναι στα πλαίσια της ενός άρθρου από τον από πού ήταν, από ένα ξένο ειδησιογραφικό πόρταλ, το οποίο κατέκρινε την κυβέρνηση για τις γυναίκες που υπάρχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και είπε ο Μητσοτάκης ότι απλά δεν είχαμε όλη την καλή διάθεση. Αλλά αφού δεν θέλουνε. Αν βάλω κοντά τα ακουστικά μου, μια χαρά ακούγεσαι. Ακούστηκε ήδη. Ακούστηκε. Έτσι είναι. Αυτό υποστήριξε ο πρωθυπουργός. Και βγήκανε κάτι τζιμάνια δημοσιογράφια. Θύμισε μου μετά να σου δείξω για ένα συγκεκριμένο. Και λέει ότι το. Ο Prime Minister elected. Όχι. Τώρα, ας πούμε, ο ένας, ξέρεις, οι δημοσιογράφοι της μιας πλευράς κράζαν τους άλλους ότι δεν μετάφερασαν σωστά το είστε σοβαρός. Γιατί μεταφράστηκε κάπως είστε σοβαρός, νομίζω. Are you serious? No, I'm Greek. Ευτυχώς είναι η τελευταία μέρα. Νομίζω με κυβέρνηση Τσίπρα άνετα ακούγονταν αυτό. Για αυτό το σχόλιο έγινε. Για να μην απολυθούμε. Από δημοσιογράφο του BBC έγινε το σχόλιο κιόλας.
Δημοσιογράφος του BBC, δεν έγινε ξεσπομένη και από σένα. Τι να ξέρουν οι BBC τώρα. Εδώ πέρα. Στην πιο ευρυστική είδηση ημέρα είδε ότι ο Γκρισμάν πήγε Μπαρτσελόνα. Πήγε τελικά. Ναι, ναι. Τα θερμά μου συλληπιτήρια. Λογικά θα έχει την πορεία του αφελάει από εδώ και πέρα. Μπαρτσελόνα, Σάλκο, Ολυμπιακό, Στόουκα. Ξέρει με τι ετοιμάζει να απαντήσει. Τι μα βάζει τρία αφελάει σήμερα. Με τι. Νεϊμάρ. Μακάρι. Εγώ θα γίνω άλλη ομάδα μετά. Μακάρι. Μετά θα, όπου βρούμε την παρή θα τη ρίχνουμε πέντε γκολ. Ναι, γιατί τώρα δεν μπορεί. Τώρα με τον Νεϊμάρ είναι λίγο. Μόνο τώρα δεν είναι. Τι με τον Νεϊμάρ, όταν βγαίνει η Νεϊμάρ καλύτερα παίζουν, φίλε. Για πέντε χρόνια, ε. Ναι. Και έφαγε άκυρο η Μπαρτσελόνα από Λίβερπουλ για Φαντάικ. Από. Για να πάρει το Φαντάικ, πώ. Θε να δώσει δύο φορέ τα λεφτά που έχει τον Γκρισμάν. Για να πάρει Φαντάικ. Και η Μπαρτσελόνα ειδικά θα πρέπει να δώσει και λίγο παραπάνω γιατί έχει και ειδική ρήτρα. Για να πάρει παίκτη από τη Λίβερπουλ. Συν 70 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Τι business είναι αυτές, ρε. Τι έχετε κάνει. Γιατί ο Κουτίνιο, φίλε, με κατέστρεψε μια χρονιά ολόκληρη. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Και μετά καταστρέφει ο ίδιος, βέβαια. Αλλά... Ναι. Άλλη κουβέντα. Και καλά να πάθει. Αλλά βέβαια, αν θέλει να παίζει να είναι αλλαγή, αν τρίτη αλλαγή στη Λίβερπουλ, εγώ το φέρνω. 4 εκατομμύρια δίνω. Άμα θέλει ο κύριος Κουτίνιο. Τζάμπα. 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια. Τόσο πολύ. Και ένα μάξι leasing. Τόσο κουβαρντάζει, να δω φωτογραφία Κουτίνιο. Ο Φίλιππος Κουτίνιο ευχαριστεί πάρα πολύ την εταιρεία. Τάδε! Και φωτογραφία ο πρόεδρος έτσι εδώ, αγκαλιά απ' έξω. Για το Αβέντζερς και το. Πού σε βρήκαμε, σένα, ρε φίλε. Λοιπόν, μένουμε έτσι ένα δεκαλεπτάκι ακόμα στην εκπομπή. Φέμε και ενώ το μήνυμά σα στο πρώτο σημείο. Σου προλάβετε, ναι, γιατί βλέπω κινητικότητα σήμερα. Είναι, ναι, όλοι ναι, έτοιμοι, είναι όλοι έτοιμοι να ακούσουν τον τέτοιο, τον αγώνα μετά. Ο 596 πρέπει να είναι κάποιος φίλος σου αριστερός κιόλας. Όχι, δεν. Παίρνω απόσταση από εδώ μέχρι εκεί. Από δεν εδώ μέχρι τον κούλακ. Είσαι χάζο. Λοιπόν, σε μία ώρα και 10 λεπτά ξεκινάει το φιλικό του Άρη με το... Ναι, το γέλιο το ακούς. Αυτή είναι η απειρία στο ραδιόφωνο. Η νέα γενιά. Το αριστερό μου αυτή τώρα δεν ακούει. Από το γέλιο του. Και ο κόσμος λογικά. Εδώ και από κάτω, τον οποίο θα τον απολαμβάνετε και Σαββατοκύριακα τις επόμενες μέρες. Με κάτσε. Δίδυμο. Να χτύπη το δίδυμο με Γιώργο Μπαϊράμι. Ένα Σαββατοκύριακο. Κάτσε, φίλε. Σε δύο εβδομάδες. Περίμενε. Το παιδί τώρα ακούει, να μην τον εκθιάσουμε λίγο και τον Γιώργο, ναι, τον έντερο. Σε δύο εβδομάδες. Το κάθε Σαββατοκύριακο με τρόμαξε. Είναι λες και ξέρεις κάτι που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Θα πείτε την εκπομπή Double G. Ή και όχι. George and George. Ή μάλλον εκπομπή χωρίς όνομα αυτή. Το σημείο G. Ο Μπαλό μας έδωσε τη λύση. Ο Μπαλό μας έδωσε τη λύση για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι. Το σημείο G. Η εκπομπή που θα ταράξει τα νερά και όχι μόνο του Λίμπερο 107,4. Είναι δύο τρίγωνα. Απλά έχει κάνει hype για δύο τρίγωνα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, φίλε. Στο Netflix έχει πολύ χειρότερα. Έχει τρία επεισόδια. Mini series. Θα το κάνετε δύο εκπομπές. Κάνε το podcast και ανεβάστε το και σε Spotify για iTunes. Θέλω να ηρεμήσει. Έχουμε ακόμα. Μέχρι να φτάσουμε εκεί. Ωραίες εκπομπές. Αν με βγάζετε και εμένα από την παραλία να σα κάνω τέτοιο ρεπορτάζ. 100%. Γραμμή έχουμε. Τι έχουμε. Κάτσε εδώ. Όπα. Παρέβαση. Λες να είναι δεκάδες. Κλείστε τους. Μπορεί δεκάδες, και όχι. Δεν πιστεύω. Με αγωνία περιμένουμε. Όχι, δεν νομίζω ακόμα να δεις. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θυμίζουμε. Ανακοινώθηκε και ο Γιάννης Καστρίτης από τον Ηρακλή. Η διάδοχη λύση στον πάγκο του Γυραιού για τον, μετά τον Κώστα Μέξα. Ο πρώην προπονητής του Άρη αναλαμβάνει τις τύχες, το τιμόνι της ομάδας του Ηρακλή. Δεν φεύγει, όπως είπες πολύ σωστά, από Θεσσαλονίκη, πάει λίγο πιο πέρα. Πραγματικά δεν είναι. Και επίσης στην... έχει εδώ διάφορες ειδήσεις. Και έχει και σήμερα Φεντάλ, ε. Πολύ και σωστά. Φεντάλ. Φέντερερ Ναδάλ. Ποιο ασχολείται. Αν δεν παίζει Τσιπά, ποιο ασχολείται. Ο οποίο Τσιπά είναι μια ευκαιρία τώρα να τα αναφέρουμε. Ότι εγώ το ανέφερα τυχαία. Έτσι. Ο Τσιπά. Είδε τι ανέβασε. Είναι... Έχει πέσει και. Εντάξει, θα ξεχαστεί όμω. Θα ξεχαστεί, πιστεύω. Θα ξεχαστεί. Γιατί. Και είναι και κακό χιούμορ κιόλα, ρε φίλε. Δεν ήταν καν αστείο. Ανέβασε στο Twitter ότι Τσιπάς για κάνα δεκάλεπτο. Άραγε όσες παρκάρουν χάλια, όσες γυναίκες παρκάρουν χάλια, έχουν άπλυτα πιάτα. Ο Βασίλης δεν το είχε δει, είμαι σίγουρος. Είδε τι ανέβασε και το σβήσε μετά από. Πόσο, μετά από κάνα δεκάλεπτο. Το εξαφάνισε. Πρέπει να πέσει. Μαζί με την καριέρα του.
από ό,τι φαίνεται. Τώρα βλέπω η Adidas αποσύρει το. Δεν γράφει με ποιότητα. Δεν γράφει με ποιότητα. Φαντάζομαι. Να ανεβάσει σε λίγο tweet. Δεν γράφω με ποιότητα. Φίλε, ούτε εγώ δεν γράφω τέτοια πράγματα. Τα διπλό-τριπλό σκέφτομαι πριν τα ανεβάσω. Πλέον, ναι. Κάποια εποχή μπορεί όχι. Κάποια εποχή, φίλε, γράφαμε. Εντάξει, ξέρεις, είναι και σε μια ηλικία παιδί. Πού και πού μπαίνω και εξαφανίζω, να ξέρεις. Πού και πού μπαίνω, καλά. Κάνω αναζήτηση με εκεί λέξεις και εξαφανίζω. Γιατί έχει πάρα πολλά. Κάποιος έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Ξέρω εγώ για πρώην παίκτες, για. Άστο. Έχουν τα μόνο που αφήνω είναι τη Λίβερπουλ. Γιατί εντάξει, άμα θέλω να μου κάνουν παράπονα από το Μέλγουντ, τι να πω. Α σου πέσει εδώ πέρα ο ελληνικό σύνδεσμο που έχω εσένα. Τα αδέρφια από τον ελληνικό σύνδεσμο. Μα και εκεί έχει μέσα, φίλε. Τα αδέρφια μας από το σύνδεσμο, σε παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, μεγαλύτερο μέρος από Γιώργο Ματζούκη δεν υπάρχει στο σύνδεσμο. Ναι, άμα ενημερώσει τον Γιώργο Ματζούκη τι γράφει εδώ στο Facebook. Αδερφός Γιώργο, συμφωνία απόλυτα με όσα γράφω για τη Λίβερπουλ. Ναι, ναι, ναι. Είμαι σίγουρος. Τώρα που κερδίζει, συμφωνείτε όλοι μαζί. Κάτσε να αρχίσει να είτε, σα πω εσένα. Με αυτό το όνειρο κοιμούνται και ξυπνάνε, έτσι είναι. Εγώ. Έτσι, έτσι, όχι, έτσι. Τώρα θα έρθει και ο Νίκος Παπαδόπουλος τώρα από Δευτέρα. Θα αρχίσετε εδώ πέρα, θα το κάνετε Old Trafford την εκπομπή. Ο Νίκος, ναι, εγώ το κάνω Stafford Bridge όμως. Εσύ είσαι αντι Liverpool, δεν είσαι Chelsea. Όχι, δεν. Τα ξέρουμε αυτά. Απλά είναι τέτοια η κρυφή μου απόλαυση. Η απόλαυση είναι. Να χάνει Liverpool. Γιατί. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε στην τελική μας ευθεία. Όλο το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια και του Ράδιο Μαρμίτα. Αλλά θα το μοιραστούμε λίγο με ΠΑΟΚ. Τρίο Δημαρμίτα εδώ πέρα με ρεπορτάζ με αγώνες, με συνδέσει με Ολλανδία, με συνδέσει με Ρουμανία. Μετά έχει το πρόγραμμα, είναι γεμάτο. Ειδικά τρεις ημέρες αγώνων. Στο Λίμπερο γίνεται πλήρης ενημέρωση. Έγκυρη και έγκυρη, θέλω, ναι, να πω εγώ. Ναι. Τι άλλο έχουμε εδώ. Το έγκυρη και έγκυρη είναι νομίζω μαζί με το κορυφαίο δημοσιογραφικό πόρταλ τα δύο αγαπημένα μου. Δεν χαλάει. Έχουμε ήδη τις πρώτες φωτογραφίες. Δεν μελετούσαμε. Και ο Χρήστανος. Κάνε μια σύνδεση με Χρήστανος Αλτίδη. Μια μήνυ. Ναι, είδες. Αλλά εδώ λέει δύο λόγια. Ας το τηρήσει, ναι, αυτό, ελπίζω. Οπότε να σας πω εγώ ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μια προσφορά από το κόσμο Μακριτσίμης. Με εμπειρία στον χώρο του χρυσού κοσμήματος, είναι εδώ για να σας προσφέρει τα πιο στυλάτα κοσμήματα στις πιο απίθανες τιμές. Κοσμήματα που φοράει κάθε στυλάτη γυναίκα και το δώρο που θα ήθελε να κάνει κάθε άνδρας στη σύντροφό του, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 190 στην Άνω Τούμπα. Κάνετε τις αγορές σας και στο www.kritsimis.gr. Και φυσικά Ανθουλάκη Smart Trans, αν απαιτείτε υψηλή ποιότητα, συνέπεια, παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές, η επιλογή σας είναι μία. Ανθουλάκης Smart Trans από το 1973 με εμπειρία στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών στο 231-075-3024 και στο Ανθουλάκης LTD με νέες τεχνολογίες, ασφάλιση και συνεχή παρακολούθηση φορτίου, αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα συνδεθούμε με τον Χρήστανο Τσαλτίδη σε δευτερόλεπτα να μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ μία ώρα περίπου πριν από το φιλικό του Άρη. Πάμε να κάνουμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Χρήστανθο, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, Χρήστανθε. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά είμαστε, μια χαρά εσύ. Είσαι στο γήπεδο? Είμαι στο γήπεδο σε μια μαγική τοποθεσία. Απίθανη τοποθεσία, δηλαδή. Εντάξει, δεν έχω πάει και πάει. Σε αρκετές και προετοιμασίες με τον Άρη και τα λοιπά. Θα μου πεις τώρα, παίζεις με την Αϊσόμε. Παίζει το ρόλο του. Αλλά έχω έρθει σε ένα απίστευτο sport complex εδώ πέρα στην περιοχή που βρισκόμαστε, που την κοροϊδεύαμε κιόλας γιατί η ομάδα λέγεται Τάπελ, οπότε κατάλαβες οι Ελληνάρες που ήταν στο ταβέρνα με παιδεία. Είναι ένα απίστευτο sport complex, κυπριακά, γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Φυσικά σε εκπληκτική κατάσταση με απίστευτες προετάσεις, αλλά έχουμε πάσει πλάκα όλοι με την απίστευτη οργάνωση για αυτό το φιλικό, καθώς είναι η υποστηρίζοντα της PSV. Να φανταστείτε, καμίστε θα ανεβάσω και βιντεάκι, είναι κλειστοί όλοι οι δρόμοι, είναι και παιδιά ρισπάω. Γύρω-γύρω περιμετρικά, υπάρχουν παντού security, υπάρχουν παντού άνθρωποι της ασφάλειας και υπάρχουν εκεί με ποτήλατα που έρχονται και σε παίρνουν
και σε φέρνουν στο γήπεδο, αν είσαι σχετικός με τη δουλειά σου, δηλαδή το αντικείμενό σου. Αυτό, το για πάρκινγκ, για διάφορα όλα αυτά τα θέματα, όλα μελετημένα, όλα όπως πρέπει να είναι και φυσικά και για τους εκπροσώπους του κτίριου έχουν εδώ στο χωριουδάκι, το οποίο βέβαια πρέπει να είναι ένα χωριό που ο πιο φτωχός να μπορεί να γίνει μεγαλομέτρηση ομάδα της Ελλάδας, με κάτι απίθανα σπίτια, διόροφα, τριόροφα, μεζονέκες, καζόν, σαγίπεδο, η Πόρση και το Volvo 90, το πιο συχνό που βλέπεις, παρκαρισμένο απ' έξω. Και έχουν εδώ πέρα το γηπεδάκι αυτό, παιδιά, έχουν μια αίθουσα τύπου λίγο πιο μεγάλη από το κλάδι της Μικελίδης. Οι σχετικές ανέφερα, βέβαια, δεν έχουν υποδομή από ό,τι έχω αντιληφθεί, όσον αφορά το να κάθεσαι για να περιγράψεις το κινητήριο, δεν έχουν δημοσιογραφικά δηλαδή, γιατί το, όπως μας είπαν, το γήπεδο ανήκει σε μια ομάδα τέταρτης κατηγορίας της Ολλανδίας. Αν το φέρουμε και το βάλουμε αυτό στην πρώτη εθνική, θα μιλάμε για γήπεδο κόσμημα και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, απίστευτη αυτή η διοργάνωση για φιλικό παιχνίδι. Δείγμα της νοοτροπίας που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο γενικότερα και των υποδομών που είναι παντού. Οι υποδομές δεν έχουν μόνο στο να βγάζουν άλλους ποδοσφαιριστές. Έχουν υποδομές στην ασφάλεια, έχουν υποδομές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Έχουν υποδομές για να ελέγχουν τα πάντα με εισιτηριάκι. Πήγα να αγοράσω την κλασική μπαλίτσα που παίρνω από κάθε αποστολή για το φυσάκι μου και φυσικά θέλανε κάρτα και κατ' εξαίρεση μου δώσανε με μετρητά. Σε μένα που είμαι δημοσιογράφος, διαφορετικά δεν παίρνουν. Είναι το δείγμα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πάντα. Και όσο μιλάμε, μπαίνει και ο Άρης στο γήπεδο, οπότε και εγώ να κάνω διπλή δουλειά, έτσι. Έναν απεσταλμένο στην Ολύτερα και το λαπάω. Κάνει δουλειά για δύο. Τα λέτε αυτά, όπως θα σημειώνετε. Πάντως, ναι. Σε αυτό το άρθρο που ανεβάσαμε το μεσημέρι στο About Aris και είναι συνέντευξη ουσιαστικά ενός εκ των υπευθύνων της ομάδας εκεί του γηπέδου, η PSV επικοινώνησε μαζί τους, ζήτησε ειδικό ύψος στο χόρτο, ζήτησε παγάκια για ροφήματα και τέτοια. Το σήμερα στο γήπεδο θα έχει δύο γιατρούς, θα έχει εθελοντές. Η PSV θα φέρει δικούς τους 15 security. Θα έχει το γήπεδο γενικότερα 80 εθελοντές και 25 παιδάκια από το τοπικό σχολείο, οι οποίοι θα βοηθήσουν και θα είναι δίπλα μέσα στην ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το βλέπεις σε αγώνες επίσημους, όχι σε φιλικά. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό μπορεί να το εξυπηρετήσουν, το υποστηρίζουν κιόλας. Το μόνο αρνητικό είναι ότι έχουν βάλει τον ήλιο απέναντι. Αυτό δεν το έχουμε προβλέψει. Αυτό είναι ένα θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Βλέπω το σήμα του Άρης έξω από τα αποδυτήρια τώρα της ομάδας. Τον έβασε η PSV στο Twitter. Είναι το σήμα του Άρης, τα αποδυτήρια έξω κολλημένα. Δεν έχει καν σήμα away. Είναι το σήμα, έχουν κάνει και αυτό το εικαστικό κομμάτι. Τα πάντα έχουν. Τα πάντα έχουν πάρει. Έχει εικόνα τώρα από το γήπεδο και τους παίκτες του Άρη που έχουν πει για τον αφιερωμένο περίπατο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπετε ότι είναι ένα χάλια γήπεδο. Δεν μπορεί να παίξει εδώ πέρα με τίποτα. Από πίσω έχει ένα ακόμα χάλια γήπεδο. Έχει καμιά δεκαριά έχει πίσω μας έξω από το γήπεδο. Κάτι πάρκινγκ. Έχουν απίστευτα πράγματα. Δροσούλα βλέπω πάντως. Πόσο έχουμε, σχολά. Δεν ξέρω ποτέ. Κάνα 18-19. Πριν έβρεχε, μια βρέχει, μια βγαίνει ο ήλιος. Τώρα βλέπω τον ήλιο βέβαια είναι απέναντί μας και είναι αυτός και επειδή δεν νυχτώνει η ώρα 10 και μισή θα το πάρουμε τον ήλιο στη μάπα, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, ξέρεις, βγαίνω από το αυτοκίνητο και βρέχει. Οπότε τι κάνει ο άπειρος, άφησε τα γυαλιά ηλίου στο αυτοκίνητο. Και δεν συγχύρεται τώρα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τους ανθρώπους του Άρη, βλέπετε τα αριανάκια, δεν τα αριανάκια εδώ πέρα. Μια χαρά τα αριανάκια που ήρθαν από Γερμανία, αριανάκια που ήρθαν από την Ολλανδία, αριανάκια από πολλές περιοχές και έχουν τα κασκόλ τους, έχουν τα κτηνόγραμμα. Σας πω κάτι που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Φυσικά υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει, δίνει τις συνθέσεις και όλα τα υπόλοιπα τα μεγάφωνα εδώ του σταδίου, δίνει τα ηχεία που έχουν. Και ο τύπος αυτός καλωσόρισε και γεια σας το φιλικό αυτό PSV Άρης και ξέρω εγώ και υπάρχει και Έλληνας φυσικά
ο οποίος μιλάει στα ελληνικά, δεν έχουν μόνο, δεν τα λένε μόνο στα δικά τους. Και από τον Έλληνα, ο οποίος Έλληνας καλησπέρισε με το καλησπέρα Αργιανάρα. Και μετά είπε μια παράκληση, επειδή έχουν δει βιντεάκια από την PSV με το γήπεδό σας, θα σας παρακαλούσαμε να μην αναφέρετε φωτοβολίστες κατά τη διάρκεια του αγώνα, επειδή λέει, για να μην κάνετε λέει δαχτυλίδες σας και διάφορα τέτοια, έλεγε το παλικάρι. Έγινε σωματικός έλεγχος, έγινε. Νωρίτερα. Βεβαίως, κανονικά, κανονικά. Κοίταξε, και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, έτσι κι αλλιώς μετά στα τρομοκρατικά συστήματα, υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα και ψάχνουν τους πάντες και τα πάντα. Στην Ολλανδία λίγο πιο χαλαρά, στο Βέλγιο δεν καταλάβαιναν τίποτα. Και του είπαμε κάτι στους δημοσιογράφοι, μας ψάχνει και τα λοιπά, και μου λέει και ο πρόεδρος του Βελγίου που το είπε, Le President, λέει του Βελγίου να έρθει να το ψάξουν αυτές τις εντολές, γιατί είχαμε λέει προβλήματα, εντάξει, κατανοητό και θεμητό από τη στιγμή που γίνεται με όλους, δεν αποτελούμε εμείς εξαίρεση σε καμία των περιπτώσεων. Ο Λούκα Σάσα είδα πήρε αρκετά, είδα αρκετούς να του ζητάνε μια φωτογραφία. Έχουμε ακόμα μία ώρα περίπου για το παιχνίδι. Ο Άλμπερτ δεν φτάνει που του έχω εικόνα. Λέω ότι θα κλείσω, ρε. Άκου εκεί. Ραδιόφωνο κάνουμε. 2-1, 2-1. Σκηνοθετική επιμέλεια, πιο κατά δεν κάνουμε, εντάξει. Όχι, δεν πρόσεχα τώρα το κοινό γιατί είναι τον ίδιο απέναντι. Αλλά κοιτάω στο ραδιόφωνο. Μαντάλη. Ωραία, Χρυσαδέ. Να σε κλείσουμε να πάμε να δείξουμε και το live. Να μπορέσεις να βγάλεις και βίντεο πιο εικαστικά. Ναι, θα κάνω, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Θα έχεις σίγουρα συνδέσεις και στην πορεία εδώ με τα παιδιά που ακολουθούν. Σε μία ώρα περίπου ξεκινάει το φιλικό παιχνίδι του Άρη. Ευχαριστούμε τον Χρήστανο Ζαλτίδη. Που να πέσουν πινελίκια πάλι, το βλέπω. Αλλά... Αμάρε, πω, πω. Όχι, και 0-0 είναι. Δεν χρειάζεται κάτι να γίνει. Όχι, μην προδικάζεις. Δεν χρειάζεται κάτι να γίνει. Δεν... Πουλάς τρέλα στο λάδι. Εμπρός. Θέλει να περάσει η επόμενη εκπομπή. Μας επιτίθεται τώρα. Έχουμε τέτοιο. Έχουμε πανέμβαση από τον Ζάχο. Τι είπε ο κύριος Σαλτήρης, δεν άκουσα κάτι για πυρσούς, για τέτοια. Λέει, μην προστατεύσετε την ομάδα, μην ανάβετε πυρσούς. Κινδυνεύουμε με δύο αγωνιστικές. Μην απαντάτε τις προκλήσεις. Παιδιά, μη. Δύο αγωνιστικές είναι και 35.000 ευρώ το πρόστιμο. Οπότε μη. Είναι και φίλους, έχω δει, έχω αρκετούς φίλους εκεί. Οπότε προσοχή. Από φέτος όμως δεν έχει αφαιρέσει βαθμό, οπότε δεν μας πειράζει αυτό το πράγμα. Τα λεφτά είναι χειρότερα, να μου νομίσω στην προκειμένη περίπτωση. Τι έχουμε να δούμε φέτος. Λοιπόν, ξεπεράσαμε τις 7. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρουσία μας, η εβδομαδιά παρουσία μας στο έκτακτο All About Aris On Air. Αυτό νομίζω θα επαναληφθεί άλλο ένα τέτοιο σε 2 εβδομάδες περίπου. Ναι. 3. Την εβδομάδα της, ανάμεσα στις αγώνες με την έλεγχη. Εκεί. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα. Από εμάς, από τον Γιώργο Γκάτο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και σήμερα με την οικογένεια που έστειλε τα μηνύματα. Για τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Παρασκευής.